Κυρίες και κύριοι, καλώς σας βράδυ. Το ανατρεπτικό δελτίο, όπως κάθε βράδυ, είναι εδώ 10 με 11 και 4. Σήμερα οι εξελίξεις είναι όντως καταιγιστικές, κυρίως όσο αναφορά τα λειτουργικά. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καψαμπέλη. Ανδρέα μου, καλησπέρα σου. Καλησπέρα. Κύριε Γραμμένα. Καλησπέρα σας. Κύριε Καψαμπέλη, οι λονταρισμοί της Τουρκίας πώς σας φαίνονται? Μια χαρά. Σας βλέπω λίγο ζορίζεστε σήμερα. Ανδρέα μου, ζορίζεσαι. Γιατί είσαι από κάτω μου πλέον. Πραγματικά και τηλεοπτικά. Δεν μπορεί να είναι κανείς πάνω από σένα. Μάλιστα. Για πες μου λοιπόν, πάει ο έκτος στόλος στην περιοχή? Πάει. Ή κούτσα κούτσα. Τι λες εσύ? Νομίζω ότι απειλεί να πάει. Ωραία. Γραμμένο το δεύτερο θέμα αφορά τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κόβει κορδέλες σε διάφορα τμήματα κτλ. Αλλά. Και εγκληματικότητα στα ύψη. Ακριβώς. Και ξεκαθαρίζει πλέον ότι θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και συνέχεια μαζί μας ο Γιώργος Βλάκος και ο κύριος Χιδίρογλου. Θα ήθελα τον κύριο Χιδίρογλου να μου πει για τους φίλους τους Αμερικανούς ένα σχόλιο. Θέλουν σε δύο μήνες να τελειώσουν με όλα τα προκαταρκτικά, αλλά ετοιμάζουν και τα κανόνια του συνάμα. Εννοείς ότι φοβάσαι ή πιστεύεις ότι όντως θα παρεύουν? Αυτό εξαρτάται καθαρά από τη στάση που έχει η Άγκυρα. Λοιπόν. Σχετικά ναι. Θα το δούμε στην σχετικά, πορεία. Ναι. Θα το δούμε στην πορεία. Γιώργο Βλάχο, σήμερα είδαμε απίστευτο ξύλο στους πληστηριασμούς. Ξεκίνησαν πραγματικά με άγριες διαθέσεις και φάνηκε σήμερα αυτό που έγινε. Είναι το λαϊκό πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Αυτό. Μάλιστα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο πρώτο θέμα της εκπομπής και δεν είναι άλλο από τις δηλώσεις Γιλντιρίμ. Να πω ότι η Χρυσή Αυγή, μπράβο, τους έδωσε και δικαίωμα να ζητάνε πλέον τα χειρότερα οι Τούρκοι. Να ζητάνε και συλλήψεις επειδή κάηκαν οι τουρκικές σημαίες. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ορισμένοι ότι άλλο η πολιτική και άλλο το γήπεδο και άλλο η βία ή οποιαδήποτε βία. Δείτε λοιπόν τις δηλώσεις Γιλντιρίμ, ο οποίος επιτέθηκε και στην ελληνική δικαιοσύνη αμέσως. Αναφέρθηκε στην τουρκική δικαιοσύνη, αλλά κυρίως βρήκε αφορμή και πάτημα για να εκθέσει τη χώρα μας από μια βλακή ανοησία κάποιων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι στο βωμό των ψήφων δεν μπορείς να παίζεις κοροναγράμματα εθνικά σου θέματα. Να το δούμε. Yunan askeri sınır ihlali yaptı. Şu anda onlarla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Yargı gerekli çalışmaları yapacak. Bu konuyu Avrupa Birliği ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Şimdi Türkiye ile ilgili hangi konu olsa Avrupa Birliği'ne işi götürüp taşımak oradan test. Ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan bir hakaret, yakma o ülkeye yapılmış sayılır. Dolayısıyla bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Αυτό είναι, αυτή είναι η εικόνα, Γιώργο, το σχολείο στέλνω. Αυτή την εικόνα είδε ο Γιλντιρίμ. Αυτή τον ενόχλησε. Δύο πράγματα εγώ θέλω να πω. Θα τα πεις. Αλλά δίνουμε αφορμή, καμιά φορά να μην κάνουμε βλακώδεις επιλογές. Και το λέω δημοσίως αυτό. Διότι δύο παιδιά μας είναι ήδη στην Αδριανούπολη. Στα κελιά. Με αυτές τις επιλογές δίνουμε το δικαίωμα σε αυτούς. Υπάρχουν και άλλες λύσεις, αυτοί που λέμε εμείς. Εμπάργκο στα τουρκικά προϊόντα. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί δεν αγοράζουν φακές ή φασουλιά τουρκικά. Προσέχουν τι αγοράζουν. Αυτό είναι πιο πολύ που πονάει τους Τούρκους. Ναι, Γιώργο μου. Για μένα η σημαία για κάθε λαό είναι ιερό πράγμα. Όπως λοιπόν σέβομαι τη δικιά μου σημαία, την ελληνική, οφείλω να σεβαστώ και τη σημαία, έστω και αν αυτός που έχει τη σημαία είναι ο χειρότερος μου εχθρός. Δηλαδή, όποιος σέβεται την ελληνική σημαία πρέπει να σέβεται και την τουρκική και την Αμερικάνικη και την Βρετανική και τη Ρωσική. Το άλλο που θέλω μια άλλη άποψη, αλλά δεν έχει σημασία στην πράξη. Δική μου άποψη είναι. Ναι, αυτό λέω. Ναι, το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Ο κύριος Γιλντιρίμ έδειξε ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι προσέφυγε η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι κάθε φορά, λέει. Και θέλω να πω λοιπόν το εξής. Ότι δεν υπάρχει σε αυτή την ελληνική βουλή ένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος να ξεκινήσει μια διεθνή εκστρατεία ενημέρωσης των μέσων πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο και να καταγγείλει τον Ερντογάν ως τον νέο Χίτλερ. Διότι αυτό που ζούμε τώρα σήμερα με τον Χίτλερ εμείς το ζούσανε κάποτε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί Χίτλερ. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας πολιτικός να βγει στο διεθνές επίπεδο και να καταγγείλει ότι εδώ κύριοι δίπλα μας
Έχουμε έναν καινούριο Χίτλερ. Καλά, η Τουρκία ποτέ δεν είχε δημοκρατία, Γιώργο μου, και κεμαλική ποσοστό του κερατάει. Άλλο ναι, λέω. Ναι, ξέρω ότι εγώ λέω ότι δεν υπάρχει Έλληνας πολιτικός στη Βουλή που να βγει σε διεθνές επίπεδο να καταγγείλει ότι εδώ υπάρχει, γεννιέται ένας νέος Χίτλερ. Ποιος δεν φοβική, υπάρχει ούτε ένας. Φοβική είναι. Εγώ, Ανδρέα μου, είδα μια ειρωνία στις δηλώσεις Γιλτιρίμ, κυρίως για την Ευρώπη. Όποτε λέει μαλώνουμε, πάνε στην Ευρώπη και νομίζουν και θα τη κερδίζουν. Τώρα είπαμε βέβαια αν κερδίσαμε ποτέ κάτι από την Ευρώπη. Όσοι φως πως φύγαμε όταν φύγαμε εκεί. Ηρωνία ήταν. Ηρωνία. Ξέρω ότι τον Κιλτινίδη τον παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό. Ναι, ήταν ηρωνία. Ήταν ηρωνία. Γιατί έλεγε στη Δύση, στην Ευρώπη και στην Αμερική ο Κιλτινίδη θα μας κάνετε τα αυτό ακριβώς. Γιατί, γιατί έχει τις πλάτες της Ρωσίας στην παρούσα φάση η Τουρκία. Αυτό είναι η ομή πραγματικότητα. Και της Γερμανίας. Και της Αμερικής. Και της Γερμανίας. Λοιπόν, δεν διάκοψα κανέναν, θα πω εντάχει αυτό που θέλω. Και θα πω αυτό που συμβαίνει. Διότι πράγματι, Γιώργο, έχεις δίκιο να λες ότι πρέπει κάποιοι πολιτικοί ή πολιτικοί να πούν όμως την αλήθεια. Η αλήθεια, κατά τη γνώμη μου, όπως τη διαβάζω από τα πράγματα, από τα ρεπορτάζ, από τα γεγονότα, είναι ότι έχουμε στην παγκόσμια σκηνή δύο τεράστιους ελέφαντες, για να το πω μεταφορικά, την Αμερική και τη Ρωσία. Και παίζονται γεωπολιτικά, ενεργειακά παιχνίδια τεράστια. Τα αναλύεις πολύ καλύτερα από τον καθέναν. Τεράστια παιχνίδια, παιδιά. Η Τουρκία χρησιμοποιείται και χρησιμοποιεί τη θέση της για να επεκτείνει το ζωτικό της χώρο σε βάρος της Ελλάδας. Αμερική από τη μία, Ρωσία από την άλλη, και εμείς ως κουκίδες, σε εισαγωγικά η λέξη, στη μέση. Αυτό χρειάζεται οι πολιτικοί, με όμικρο γιώτα Γιώργο μου, να βγουν να εξηγήσουν, να βρουν ενιαία γραμμή, αυτό που λέει ο Κυριάκος και άλλα 10 πράγματα, ό,τι υπάρχει για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η παθητική αντιμετώπιση της κατάστασης από πλευράς Ελλάδας. Ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος πριν από λίγο της Τουρκίας, ο κ. Δετζιντζή, δήλωσε εφθαρσός ότι αυτοί που κάψαν την τουρκική σημαία στην Αθήνα να ξέρουν ότι αν συνεχίσουν έτσι θα φτάσουμε και εμείς στην Αθήνα και θα υψώσουμε στην Ακρόπολη τουρκική σημαία. Εντάξει, αυτά είναι προφάσεις όμως, έτσι. Δεν διαφωνώ. Προφάσεις. Να μην δίνουν αφορμές κάποιοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει πολιτική και νομίζουν ότι τα ούγκα ούγκα μπορούν να κάνουν πολιτική. Μα τα ούγκα ούγκα δεν σταματάνε όταν αρχίζουν. Η πολιτική θέλει πρόγραμμα, θέλει επιλογές. Τα ούγκα ούγκα δεν σταματάνε. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης του Βλάχου, Νίκο μου, ότι το να κέρδει μια σημαία εχθρική είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σέβεσαι. Εγώ δεν σέβομαι την τουρκική σημαία, δεν σεβάστηκα ποτέ η νήμη Έλληνος, αντίγραφο τη βυζαντινή απεικόνηση του Βυζαντίου, αλλά άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Δεν σέβομαι αυτού που με σφάξανε. Αλλά δεν θα έκανα αυτό το πράγμα ποτέ, τώρα ειδικά που δύο παιδιά είναι φυλακισμένα. Νίκο. Κυριακό, σήμερα γιορτάζουμε και την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Σήμερα. 70 χρόνια. Από το 48 φτάσαμε στο 74 που χάσαμε έδαφος, γιατί χάσαμε έδαφος το 74, έτσι. Υπάρχει ακόμα αυτό το έδαφος που έχει τουρκική κατοχή στην Κύπρο μας, να το ξαναπώ, να το καταλάβουμε, στην Κύπρο μας. Και αν μη τι άλλο, ερχόμαστε εν έτη 2018 και θα είμαι πολύ σύντομος, να καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι αρλούμπες που μας λέγανε επί 20 χρόνια περί ελληνοτουρκικής φιλίας δεν έχουν πια καμία βάση. Η Κουτσίκου. Και το λέω αυτό γιατί. Για λες ονόματα, όχι, όχι, γιατί, αυτό. Γιατί. Θα λες ονόματα. Γιατί. Για δεν λες ονόματα. Γαβρόγλου. Γαβρόγλου. Κουτσίκου. Γαβρόγλου. Κουτσίκος. Τα Ζεϊμπέκικα. Μπουτάρης. Ο Γαπ. Έτσι, Μπουτάρης. Η Κουτσίκου. Γαπ. Ο Βενιζέλος. Ο Κουμπαριές. Ένωση για τη Δημοκρατία στα Βαλκάνια. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ο Κουμπάρος, αυτό το κεφάλαιο. Το κάψιμο της σημαίας σας, το, αυτό το. Κουμπαριές με το. Αυτό κατά τα άλλα δεν έχουμε. Ναι, αλλά διαμαρτυρώσουν που σε διακόπτανε όμως. Λοιπόν, γιατί έχουμε φιλία και το ξέρω. Τουλάχιστον Κυριάκο. Τουλάχιστον το κάψιμο της σημαίας. Δεν κατάλαβες, είπα. Να προσέξεις τι λέω. Τουλάχιστον ματώνουμε, αλλά μαθαίνουμε. Ή θέλω να πιστεύω ότι μαθαίνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, Κυριάκο, αυτό που προέχει να συνειδητοποιήσουν όλοι είναι ότι έχουμε δύο εχμαλώτους Έλληνες αξιωματικούς στην Αδριανούπολη. Αυτό είναι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή η κορυφαία εθνική προτεραιότητα είναι αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω και από εκεί και πέρα επιτέλους να επανεπενδύσουμε στην ισχύ της χώρας μας. Και κλείνω με μια τελευταία πρόταση. Η ισχύ η χώρα δεν μπορεί να εκπέμπει με εθνομηδενιστική κυβέρνηση. Πάντως δεν είναι μαγκιά, Ανδρέα μου, επειδή κάτι είπες ειρωνικά στον Νίκο, δεν είναι μαγκιά να κες μια σημαία. Είπα εγώ να κες σημαίες. Είπα είναι προφάσεις, βεβαίως. Με έχεις ακούσει εμένα ποτέ να υποστηρίζω. Είναι της ιδίας απόψεως. Είμαι συγχωρείς. Όταν προχθές έλεγαν οι άλλοι, οι Σκοπιανοί κλπ. Κλπ. Ότι καίτε και εσείς δικές μας σημαίες. Ο Κοντζιάς το είπε. Ναι. Ο Κοντζιάς το είπε. Όχι, ο Κοντζιάς το είπε. Φίλο. Ο Κοντζιάς το είπε. Όχι, και εμείς και αγαπητοί σημαίες. Με έχεις ακούσει εμένα να είμαι υπέρ του ποτέ στα συλλαλητήρια δεν κάει και Σκοπιανή σημαία.
Πάμε λοιπόν, παρακάτω, για να είμαστε σοβαροί. Όταν ασόβαρη κυβέρνηση έχουμε, αυτό το πρόβλημα. Κυριάκο μου, το ούγκα ούγκα που πολύ παραστατικά είπες. Το ούγκα ούγκα. Όμως η κυβέρνηση επενδύει σε αυτούς. Το ούγκα ούγκα έχει ως κατάληξη το κάψιμο σημαίων. Όχι πάντα. Νομοτελειακά. Το ούγκα ούγκα. Αν οι ούγκα ούγκα κατέβουν από τα δέντρα και καταλάβουν τι σημαίνει πολιτική. Δεν είναι ούγκα ούγκα τότε. Γιατί έχουν το δικαίωμα να μεταλλαχθούν και να γίνουν άνθρωποι. Ναι, άρα λοιπόν. Μπορούν να μεταλλαχθούν αυτοί. Οι ναζιστές και όλοι αυτοί. Πάμε λοιπόν να αλλάξουν. Το ούγκα ούγκα δεν είναι προνόμιο μόνο των ναζιστών. Ούγκα ούγκα υπάρχουν. Των ακραίων και των ακροαριστερών δεν κατάλαβε. Πού υπάρχουν ούγκα. Τα φασισταριά είναι και ακροαριστερά και ακροδεξιά δεν κατάλαβα. Πάμε στο γραμμένο. Είχαμε μια αντίθεση με τον κύριο Παυλόπουλο. Θα το δούμε σε λίγο το βίντεο. Ποιος είναι ο Παυλόπουλος? Ο Προκόπης. Αυτός που κάλεσε τον Ερντογάν εδώ. Ναι, κύριε Γραμμένο, ένα δεν σχόλιο για αυτό. Δεν έχει παραιτηθεί ακόμη. Όχι. Κύριε Παυλόπουλε, επειδή δείξαμε ένα βίντεο που καίνε κάποιοι την τουρκική σημαία κακώς, και ειδικά αυτήν την ώρα, στις ώρες που διανύουμε, θα πω ότι στο βίντεο διακρίνονται οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Άρα έτρεξαν μπράβο, καπηλεύτηκαν το θέμα των Ελλήνων στρατιωτών για να εφαρπάξουν τώρα ψηφαλάκια από τους αγανακτισμένους τώρα Έλληνες. Εγώ θα πω το εξής. Υπάρχει μια εθνική τραγωδία, κατ' εμέ. Υπάρχει μια εθνική ταπείνωση, η οποία, κύριε Βελόπουλε, για την οποία εθνική ταπείνωση 100% ευθύνεται αυτή η ανίκανη πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και του Καμένου μαζί. Και εξηγούμε. Μπήκαν οι Τούρκοι και άρπαξαν δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Τους άρπαξαν με τη βία. Με τη βία. Τελείωσε η ιστορία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Καλά, αυτό είναι η άποψη, οι πληροφορίες που έχουν κάποιοι. Ακούστε κύριε Βελόπουλε, είναι προσωπική μου άποψη. Ναι, η επίσημη πλευρά λέει άλλα, δεν έχει σημασία. Δεν με ενδιαφέρει η επίσημη αριστερή ανακοίνωση. Σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε η τουρκική. Εγώ απλά λέω ότι λέει άλλη πλευρά, δεν λέω ότι το αριστερνίζω. Θα συμφωνήσω, αλλά διαφωνώ όμως. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν το εξής. Υπάρχει λοιπόν μια καταδρομική που άρπαξαν δύο Έλληνες στρατιώτες. Ξέρετε τι έκαναν κύριε Βελόπουλε. Το ρεπορτάζ τι λέει? Ότι τους περιέφεραν δεξιά και αριστερά στην Αδριανούπολη ως λάφυρα στους Έλληνες αξιωματικούς. Ακούστε κύριε Βελόπουλε, ξεφτύλισαν την ελληνική ένδοξη στρατιωτική στολή, γιατί την ξεφτύλισαν με την ελληνική στρατιωτική περιβολή, τους περιτριγυρούσαν γύρω γύρω εκεί και τι έκαναν κύριε Βελόπουλε, τους έχωσαν μέσα στη φυλακή. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι εχμάλωτοι. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν είμαστε σε καιρό πολέμου. Εν καιρό ειρήνης συμβαίνουν αυτά κύριε Βελόπουλε. Και ναι, αλλά τελεία. Και τελειώνω. Ανεκδίκητο πρωθυπουργό ο οποίος μετά από μέρες έσκυψε και παρακάλαγε το Γενικό Γραμματέα του ΕΕ για να κάνει τα παραπονά του. Παπα... Και το άλλο κύριε Βελόπουλε, το σημαντικότερο, εθνική ξεφτύλα, γιατί σήμερα επισκέφτηκε ο αρχηγός Γεθά τον Αμερικανό πρέσβη. Γιατί κύριε Βελόπουλε? Το αντίστροφο έγινε. Γιατί κύριε Βελόπουλε? Το αντίστροφο. Το πάει αντίστροφο. Αξίδια. Για μένα τον επισκέφτηκε, τον κάλεσε. Έχουμε, για να μην ξεφτυλιστούμε περισσότερο κύριε Βελόπουλε. Θα τα πούμε. Αυτό είναι το σχολείο μου. Περιμένουν και τα δωράκια τους. 1,5 δις, 2 δις πώς είναι τα εξοπλιστικά κύριε Γραμμένο. Μάλιστα. Θα αναβάθμιση. Θα αρπάξουν καμιά στρατιά ακόμα το γάμα στο σώμα στρατού. Πάμε στον κύριο Παυλόπουλο να τον ακούσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λέει ο Βλάχος, έχει απόλυτο δίκιο. Αντί να σταματήσει να μιλάει, γιατί έκανε την ανόητη επιλογή να καλέσει τον Ερντογάν εδώ, συνεχίζει να μιλάει. Δεν έκανε επιλογή το χειρό. Το διεθνές δίκαιο στο σύνολό του και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα και τη θήκη της Λοζάνης και τη θήκη των Παρισίων και το δίκαιο της θάλασσας. Δεν υπάρχουν κενά στη συνθήκη αυτή. Ούτε γκρίζες ζώνες. Η συνθήκη της Λοζάνης ούτε αναθεωρείται ούτε επικαιροποιείται. Ξέρετε, κύριε Παυλόπουλε, δεν ξέρω πού τα μάθετε τα γράμματα, αλλά έχετε δύο τρία λάθη βασικά. Πρώτο λάθος. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν μιλάει για δωδεκάνησα. Κύριε Χαϊθιδρόγλου, γι' αυτό σου λέω ότι λέει ό,τι θέλει. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν μιλάει για δωδεκάνησα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έχει χάσει την μπάλα, Πρόκοπε. Δεύτερον, η επίκληση θεών, διεθνών συνθήκων και διαφόρων άλλων πραγμάτων είναι εκδήλωση αδυναμίας, Θουκυδίδης. Συζήτηση μιλίων και Αθηναίων. Ναι, εγώ έκανα λόγο για ισχύ. Για επανεπένδυση στην ισχύ τη χώρα. Τι είπα προλίγου. Όλα. Τα δεν ξέρω που τα άμαθε. Όλα. Αυτό που του λέω. Αυτή η επίκληση στον ΟΗΕ, στο Σαούφο, στο Θεό, στο κτλ. Είναι η επίκληση, ο ισχυρισμός του ανίσχυρου. Όλα ξεκίνησαν με την προκλητικότητα Ερντογάν από την απαράδεκτη υποταγή του κύριου Προκόπη Παυλόπουλου στις εντολές Τσίπρα Γκοτζιά να στείλει πρόσκληση στον Ερντογάν. Τότε ξεκίνησαν όλα. Ήταν μια στημένη ιστορία από τον Τσίπρα και τον Γκοτζιά, στο οποίο παιχνίδι αυτό στημένο σε βάρος της Ελλάδος
έπαιξε ενεργό ρόλο ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Για μένα ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι ο χειρότερος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχει υπονομεύσει το ελληνικό αίσθημα. Πάμε στον Ανδρέα Καψαμπέλη. Θα ήθελα όμως να γυρίσουμε στη σελίδα γιατί πιέζει ο χρόνος μισό λεπτό. Θα το πεις, μη βιάζεσαι. 10 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ κύριε Γιώτη. 10 δευτερόλεπτα κύριε Γιώτη. Ας τα F-16 παιδί μου, δώσ' μου τις κάρτες εκεί που πάνε να δουν τη διάταξη, τι κάνουν οι Αμερικάνοι στην Κύπρο από κάτω. Έστειλα δηλαδή, δύο καρτήλες ωραίες για να καταλάβει ένα δύο κόσμος. Φουλ. Πολύ ενδιαφέρουσα. Εδώ είναι, εδώ, μισό λεπτό παιδί μου. Αυτά λοιπόν τα τρία σκάφη κατευθύνονται προς το Ισραήλ, έτσι, προς την περιά του οικοπαίδου όπου θα γίνει η γνωστή γεώτρηση, τα βλέπετε. Πάμε και στην άλλη κάρτα, μια δεύτερη κάρτα που αποτυπώνει ποια σκάφη είναι η δική. Τα βλέπετε. Δύο αμερικανικά, ένα αγγλικό. Και έχετε και ένα αεροπλάνο φόρο, έτσι. Ναι, στα σκάφη που βλέπουμε προηγουμένως, ναι. Στα σκάφη, δεν με βιάζεσαι. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά των Αμερικανών. Mm-hmm. Ως προς την επίδειξη ισχύως. Βέβαια, οι Τούρκοι, Ανδρέα μου, είπαν τα δικά τους. Θα δείξουμε το βίντεο σε λίγο που είπε όχι ο έκτος, ο 66ος τόλος να έρθει εδώ. Δεν φοβόμαστε κανένα. Ακριβώς, ακριβώς. Διότι αν ο αυτά λέγει ο Χουσέιν, να θυμάσαι. Αν. Ναι. Μόνο να ο Ερντογάν δεν είναι Χουσέιν. Ναι, δεν έχει όμως και την ισχύ που νομίζεις. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι έχει την ισχύ που νομίζω. Λέω όμως ότι ο Ερντογάν ήρθε στην Ελλάδα, σε αυτό που λέει ο Γιώργος, κατ' εντολήν, καθ' υπαγόρευση, σε συμφωνία, όπως θέλετε πείτε το, των Αμερικανών και του Τραμπ. Μερικούς μήνες νωρίτερα. Οι Αμερικανοί μας τον στείλανε και εμείς τον δεχτήκαμε. Για να γίνει όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται. Μας τον στείλανε να τον καλέσαμε για να έρθει. Ναι, βέβαια. Να τον λες ολόκληρο. Βέβαια. Δηλαδή, ναι. Αν μας είπαν οι Αμερικανοί, εκτέλεσαν την εντολή τους. Συσσαγωγικά. Κατ' εντολήν. Είπα κατ' εντολήν. Δεν το άκουσες. Και την εκτέλεσαν οι δικοί μας εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί την εντολή μπορεί να την παρακούσει. Βεβαίως, βεβαίως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι Αμερικανοί όμως. Διότι θέλουν να αποτρέψουν το πάντρεμα του Ερντογάν με την Ρωσία. Πάση θυσία. Και φτάνουμε στο σήμερα. Εγώ, όπως είπα ότι είναι προφάσεις ιστορία, κακώς το κάψιμο της σημαίας από οποιονδήποτε, το ίδιο θα πω και για τον κύριο Παυλόπουλο. Μπορεί να έχει κάνει χίλια λάθη, αλλά αυτή τη στιγμή που είναι κρίσιμες ώρες, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Γι' αυτό σωθήκαμε. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και πίσω από αυτόν, παρά τα λάθη του, οφείλουμε σε αυτή τη φάση να είμαστε όλοι συντεταγμένοι. Μετά θα δούμε τις ευθύνες. Γιατί εγώ είδα και την ανακοίνωση της ExxonMobil που λέει ναι, θα πάμε, θα κάνουμε κλπ. Αλλά ύψιστη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας και των μηχανημάτων μας. Σωστό. Δηλαδή, βρείτε τα πρώτα και μετά θα αρχίσουμε σε 2-3-5 μήνες. Εγώ ερωτηματικά εκφράζω για το αν θα παρέμβουν οι Αμερικανοί. Έτσι ερμηνεύω τα πράγματα. Δεν είμαι ο καλύτερος ερμηνευτής, αλλά έτσι το καταλαβαίνω. Καλά. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι τώρα, γι' αυτό θεωρώ ότι πήγε ο πρέσβης εκεί πέρα μαζί με τα εξοπλιστικά κλπ. Στον Αποστολάκη. Πήγε. Και τους λένε, κατά την εκτίμησή μου στους δικούς μας, μην κάνετε πολύ φασαρία. Μην κάνετε, γιατί θέλουμε να καλοπιάσουμε τον Ερντογάν, να τον τσιμπήσουμε, μπας και έρθει από εδώ. Εντελώς. Ή δεν πάει εντελώς από εκεί. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Ενώ εμείς πάμε εντελώς από εκεί. Εμείς είμαστε ο βάτραχος. Η εντελώς. Είμαστε το βατράχι. Η εντελώς. Είμαστε το βατράχι που κινδυνεύει να το πατήσει ή το ένας ελέφαντας ή το άλλος. Το θέμα είναι ότι αυτοκτονούμε μόνοι μας. Πάμε στον κύριο. Στις 18 Μαρτίου, Κυριακή, υπάρχει ένα παλαϊκό ελληνικό συλλαλητήριο. Έτσι. Όπου οι ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη θα διατρανώσουν τη θέλησή τους να αγωνιστούν ώστε να μην περιέχεται το όνομα της Μακεδονίας μας. Ποιοι? Οι ομογενείς μας. Να μην περιέχει το όνομα της Μακεδονίας μας στην ονομασία της γειτονικής χώρας. Ας πας τον Τραμπ. Έχω να σου πω, Κυριάκο Βελόπουλε, ότι όσο εστιάζουμε στο θέμα της εχμαλωσίας των δύο Ελλήνων αξιωματικών στην Αδριανόπολη, οι οποίοι βρίσκονται δυστυχώς στα χέρια των Τούρκων και σε τουρκικές φυλακές, η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτά που συμβαίνουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να επιταχύνει τη διαδικασία παραχώρησης του ονόματος Μακεδονίας μας στα Σκόπια. Πρέπει να τα δούμε όλα μαζί. Εντάξει. Γιατί εδώ και ζαμουριά, εδώ έχουμε πολλά μαζί. Όχι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος πώς κινείται η κυβέρνηση. Γιατί, Κυριάκο Βελόπουλο, και κλείνω με αυτό, είναι η πρώτη φορά από το 1974 που έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία στρέφεται ευθέως κατά των Ελλήνων πολιτών και κατά του έθνους.
Ήθελα να το πω αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Ότι η χώρα είναι υποκατοχή από μια εθνομηδενιστική κυβέρνηση. Μπορώ να κάνω μερικές ερωτήσεις. Λοιπόν, όσο θέλεις. Το Μακεδονία, ποιος το έδωσε πρώτος? Ο Καραμαλής. Και ο Μητσοτάκης. Το συνοστισμό, σε ποια κυβέρνηση το ανέφερε? Ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης. Ρε Συγγενικό, τι είναι αυτά που λες? Εθνοσπόνη. Απλά αυτό λέει πιο καθαρά. Οι άλλοι το κρύβουν. Κάποια στιγμή ας λέμε ολόκληρη την αλήθεια εδώ πέρα. Σου είπα κάτι. Εσύ λες αυτά που θες. Όχι, ο καθένας χρειάζεται αυτά που λέει. Πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση? Θα λέμε ότι πραγματικά θες ισχύει. Θες να μιλήσουμε για την ιστορία, τι θα κάνουμε. Ό,τι πραγματικά ισχύει. Όχι, θες να μιλήσουμε επί θεμάτων πολιτικής ιστορίας. Ό,τι πραγματικά ισχύει. Το όνομα Μακεδονία ξεκίνησε επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πριν το όνομα Μακεδονία η αριστερά το έδινε από ψωλομέλιές της. Και μετά ο Παύλος. Και μετά ο Παύλος. Και μετά οποιοςδήποτε θέλεις. Αλλά από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα, έτσι. Ο Βασιλιάς Παύλος. Να τα θυμόμαστε όμως. Τρίτη-πέμπτη ολομέλεια. Όταν αναφέρεσαι μόνο στην αριστερή πλευρά και στην αριστερή αθεσπτέρη, και να αναφέρεσαι και στου άλλου. Είναι αριστερή κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση αυτή διαχειρίζεται αυτά που βλέπουμε τώρα. Αυτό είναι αριστερά. Χάσαμε τη δεξιά. Όχι, μην την εξοραίζει. Όπω δεξιά είναι δημοκρατία. Έλα τώρα που είναι αριστερή και δεξιά τώρα. Πλάκα αριστερότατη μου κάνεις. Είναι. Δεν υπάρχει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Ούτε αριστερά ούτε δεξιά υπάρχουν. Οι άνθρωποι εγκληματούν ει βάση των εθνικών θεμάτων. Ο Τσίπρας είναι αριστερός. Έτσι λέει. Α, έτσι να λες. Λένε ότι είναι αριστερή. Ο πιο ακροδεξιός πρωθυπουργός της χώρας είναι. Ρε. Μαζί με τον Σαμαρά είναι οι πιο ακροδεξιοί πρωθυπουργοί. Τώρα τα έκανα λίγο σαλάτα τώρα. Όχι, είναι το ίδιο. Είναι αδίστακτος και ο ένας, αδίστακτος και ο άλλος. Και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι και οι δύο αδίστακτοι. Αδίστακτοι όμως. Ναι, εμείς μιλάμε για συγκεκριμένα θέματα. Πάμε να δούμε τώρα και εδώ το γραμμένο το σχολείο του και του υπόλοιπου. Δώσ' μου σε παρακαλώ την απάντηση γυλτηρή σε λούπα όμως τι θέλω. Για την επεδώσουμε δύο φορές. Για να τη δούμε. Bunun dışında emirvakilerle oldu bittilerle yapılacak. Bu ve benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde. Bunun dışında emirvakilerle oldu bittilerle yapılacak. Bu ve benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde görecek. Siz egemenlik haklarını ihlal edecek bir şekilde bir takım gayri kanuni yollardan oralarda arama çalışmalarına girerseniz. Αναφέρονται στον Αμερικανικό στόλο τώρα, έτσι. Γραμμένο. Ας γελάσουμε. Όχι, γελάσουμε. Εντάξει, το λένε τουλάχιστον. Κύριε Βελόπουλε, έχεις δει εσύ Έλληνα πολιτικό να μιλάει έτσι για τους Αμερικανούς? Αυτό ήθελα να πω, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Ότι η Τουρκία. Κάποιον από τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας του κ. Θεοδωρόπουλου. Η Τουρκία, κύριε Βελόπουλε. Πάλι με γκρουπάρει, έτσι. Με γκρουπάρει, ωραία, με γκρουπάρει. Ποτέ. Εντάξει, okay. Κύριε Βελόπουλε, η Τουρκία σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί και καλά κάνει να αναδείξει έντονα την εξωτερική της πολιτική. Με κάθε ευκαιρία. Είτε αυτό είναι διεκδίκηση ΑΟΣ, είτε είναι εδαφική ακεραιότητα, είτε γενικότερα είναι διεκδικούμε, ξέρω εγώ, την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το κάνει και με πάρα πάρα πολύ καλό τρόπο και το διαχειρίζεται η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Και συνάμα ο κύριος Ερντογάν. Εγώ αυτό που θέλω είναι το ότι εμείς κάψαμε σήμερα μια τουρκική σημαία κακώς. Κακοί εμείς. Εμείς εννοώ Έλληνες πολίτες. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ξαυγείτε στα μόνο. Και μάλιστα Έλληνες βουλευτές. Ήταν παρόντες Έλληνες βουλευτές. Βουλευτές. Και είδατε την αντίδραση της Τουρκίας. Τη τουρκική δήλωση που έγινε. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Κάψανε δεκάδες ελληνικές σημαίες στην Αυστραλία οι υποτιθέμενοι. Ψευτοσκοπιανοί. Αυτοί, όπως τους χαρακτηρίζουμε. Λοιπόν, είδατε κανένα διάβημα διαμαρτυρίας, αγαπητοί συνάδελφοι? Είδατε κάποιος να βγει να πει από το ελληνικό προξενείο ότι εμείς, κύριοι, καταδικάζουμε τη συγκεκριμένη κίνηση και προβαίνουμε σε διαδικασία διαμαρτυρία? Μα δεν έχει πατριωτική κυβέρνηση, Βασίλη μου. Δεν έχει πατριωτική κυβέρνηση. Δεν είναι τη Νέα Δημοκρατία να σωθεί ο τόπος. Αυτό λέω λοιπόν, κύριε Βελόπουλε. Αυλέας Καψαμπέλης. Έπεσε στα χέρια μου, κύριε Βελόπουλε, η Αυγή, κατά λάθος, η εφημερίδα Αυγή, ξεφίλησα εκεί δύο-τρεις φυλάδες. Μιλάνε ξεκάθαρα για αναθεώρηση τη συνθήκη της Λοζάνης, κύριε Βελόπουλε, και τσαμουριά, κύριε Βελόπουλε. Μιλάνε ξεκάθαρα. Τα λέγανε, βρε, δεν τα λέγα χρόνια τώρα αυτή. Πάντως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Γιλντηρή, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις και του κυρίου Τσαβούσογλου και του κυρίου Ερντογάν, αλλά κυρίως του κυρίου Τσαβούσογλου, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος κινεί όλα τα νήματα της Τουρκίας, να ξέρετε. Εάν ανατρέξουν οι ιστορικοί στην φρασεολογία και στην λογική που είχαν οι δηλώσεις του Χίτλερ πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τους γείτονες της Γερμανίας τότε, θα καταλάβουν ότι είναι ακριβώς η ίδια λογική.
Είμαστε η ίδια στο λογική. Παραένα να κάνουν το ίδιο αυτό. Ακριβώς η ίδια λογική. Θέλω να δω τώρα κάτι από το Χαλάνδρι. Μου το έστειλαν πριν από λίγα λεπτά. Γέμισε το Χαλάνδρι, είναι το 14 παιδιά. Γέμισε το Χαλάνδρι από Φέιβολαν. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς, ποια είναι τα Φέιβολαν αυτά που διενεμήθησαν κατά χιλιάδες παρακαλώ. Πού, τα βλέπετε. Στον δρόμο. Ναι. Δεν θέλουμε σημαίες, δεν θέλουμε στρατό, φασίστες κουφάλες, βγάλετε το σκασμό. Κατάληψη κτήματος, τι λέει εκεί, Πραπόπουλο. Και στα τουρκικά. Πριαμισμό εγκεφάλαιο. Και στα τουρκικά. Πάνω τουρκικά. Τουρκικά. Φαντάζει ωραία εκαμένη η σημαία, φασίστες πίσω στις τρύπες σας και τουρκική γραφή από την πίσω πλευρά. Εδώ μιλάμε για ηλιθίους, πρακτοράκια του Σόρος, τα οποία τα προστατεύει η πολιτεία. Και έβλεπα σήμερα Sky και ενοχλήθηκα και από όλα τα κανάλια να λένε το εξής. Πιάσαν λέει ακροδεξούς καλά, τους κάνουν, τους μπουζουριάσανε ναζιστές, οι οποίοι λέει έκαναν παρεμβάσεις σε κοινωνικά στέκια. Αυτά είναι τα στέκια. Στέκια. Καταλήψεις. Στέκια, παιδιά, είναι καταλήψεις. Και αναρχικά στέκια, κύριε Βέβαια. Και αναρχικά στέκια. Όχι, κατάληψε με παράνομη πράξη. Η να παίρνει ένα χώρο που δεν σου ανήκει. Ο Τόσκας έστειλε την ατομοκρατική για να προστατεύσει τα στέκια. Αυτά τα στέκια. Ναι, πάντως όμως. Και δίνει πάτημα να υπάρχουν τα άλλα στέκια. Τα ακροδεξιά ναζιστικά. Πάντως. Μα αυτό δεν είπα προλίγου. Μισό λεπτό, Κυριάκο, αυτό δεν είπα. Ότι ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον από αυτούς. Ο λόγος στην Αντρέα και μετά στους υπολείπους θα μιλήσει όλοι. Ναι, Αντρέα μου. Εντάξει, τώρα αυτά είναι όλα λίγο περίεργα, ύποπτα, όπως θες μπορεί να τα πεις. Τα λεφτά που τα βρίσκουν, Αντρέα, και σημαίνει που να πληρώνει για κάποια πράγματα. Για εμείς όλο το Χαλάνδρι. Όταν λέει καμένη σημαία, εκεί φαντάζει ωραία καμένη σημαία. Η ελληνική σημαία. Άρα. Η ελληνική, όχι η τουρκική. Η ελληνική, παιδί μου, γλυκό, ελληνική σου. Μπλέξαμε με το κάψιμο των σημαίων. Λοιπόν, δυστυχώς, η ουσία εδώ πάντως είναι ότι η ταμπακέρα είναι ακριβώς αυτό τώρα που λέμε, ότι η Τουρκία βγάζει γλώσσα σε εισαγωγικά στους Αμερικάνους, τους λέει και τον, πώς το είπες πολύ σωστά, όχι τον έκτο, και τον 66ο. Ναι, άρα εγώ πιστεύω ότι το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, άντε μέχρι το καλοκαίρι, θα μας πάνε σε μια προσπάθεια για λύση πακέτο σε όλα τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Δηλαδή και Σκοπιανά και Αιγαίο και Αλβανία και όλα κλπ. Και προς τα εκεί θα είναι οι εξελίξεις, οι οποίες, Κυριάκο, δεν φοβάμαι να το πω. Πιστεύω, έχουμε ένα θέμα στο συγγνώμη. Πιστεύω ότι θα είναι άσχημες. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Έχουμε ένα θέμα με τη Θεσσαλία στο κανάλι 10. Βασίλη μου, δες το λίγο τον κύριο Πετρόπουλο. Έχει παγώσει εικόνα στη Θεσσαλία. Δεν βλέπει ο κόσμος στη Θεσσαλία. Έχω δεχτεί 30 μηνύματα ταυτόχρονα. Ναι, Αντρέα μου. Λέω λοιπόν ότι πολύ φοβάμαι πια ότι θα οδηγηθούμε σε άσχημες εξελίξεις. Υπό την έννοια ότι θα πιεστούμε ως χώρα να κάνουμε υποχωρήσεις και δεν θα έχουμε πού να πιαστούμε. Άρα λοιπόν. Όλοι αυτοί οι πολιτικές ηγεσίες, κόμματα, μικρά, μεγάλα, εντός εκτός Βουλής, καιρός είναι να σοβαρευτούν και να αφήσουν ο καθής τα ούγκα-ούγκα που πολύ σωστά είπες, είτε έτσι είτε αλλιώς, και να δουν τι θα κάνουμε. Διότι αν δεν έχεις, Κυριάκο, πού να πιαστείς, θα σε κάνουν κομματάκια. Θα σου πούνε, βάλε λίγο εδώ, βάλε λίγο εκεί, επειδή λέτε και για τους βουλευτές και το ένα και το άλλο. Εγώ είδα και δεν είδα να αντιδράσει κανείς. Έναν βουλευτή, πρώην βουλευτή, μέχρι πρότινος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να είναι σύμβουλος του Τσαβούσογλου. Ποιος είναι, πες το. Ο κύριος Χατζιοσμάν. Χατζιοσμάν. Μπράβο. Ναι. Βουλευτής μέχρι πρότινος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκλεγμένος με ψήφους. Στο ΣΥΡΙΖΑ να το πεις αυτό. Όχι, να το πω σε όσους, και το λέω εγώ, Κυριακό, σε όσους ξαφνικά λένε, παιδιά, κακώς είπανε για τον. Μουσταφά. Μπορεί. Εγώ συμφωνώ. Εγώ δεν συμφωνώ ακριβώς, αλλά πρέπει να τα δούμε όλα. Είναι η στιγμή που στην πρέπει. Στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, όταν ο Ερντογάν έκανε αυτό παρουσία τους και δεν αμφισβήτησε κανείς αυτό που έκανε ο Ερντογάν. Έχω τέσσερις που έπρεπε να βγουν και οι τέσσερις και να πούνε οι τρεις. Εμείς δεν τέσσερις. Είμαστε με την Τουρκία. Υπάρχει και τέταρτος. Υπάρχει ο Εχμέτ. Αυτό σου λέω. Τέσσερις. Αντιπολιτεύσεως. Ο Ερχάν, έχω τέσσερις. Άρα λοιπόν. Δεν βγήκε κανείς να το διαψεύσει. Άρα λοιπόν κανείς εξ αυτών σε Επιτροπή Άμυνας δεν πρέπει να είναι. Βέβαια. Χωρίς να οξύνουμε. Καλά. Ψάξτε να δείτε, κύριε Βελόπουλο, αν είναι στην Επιτροπή Άμυνας Τουρκίας Κούρδος. Μέσα στην Επιτροπή Άμυνας Τουρκίας. Δεν υπάρχει Κούρδος. Τώρα για να είμαστε ακριβείς, δεν χρειάζεται να είσαι μέσα στην Επιτροπή. Σιγά που λέγονται και φοβερά πράγματα στις επιτροπές. Μην τρελαθούμε. Έχεις δεν λέγονται. Όμως, Ανδρέα. Δεν λέγονται. Έχεις πρόσβαση. Άλλο είναι το θέμα, Κυριακό. Ότι έχεις μια οριακή πλειοψηφία στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Έχεις έναν οριακό συσχετισμό. Ελέγχει την κυβέρνηση Τουρκία.
Στο λέω μα. Που μπορεί δυνητικά να το λέει. Στο λέω, παιδί μου, δεν χρειάζεται δυνητικά. Άρα, Ερντογάν. Άρα λοιπόν. Αυτό πάω να πω. Το είπε ο Ερντογάν ο ίδιο. Ελέγχω την κυβέρνηση την ελληνική, τον Τσίπρα και του υπόλοιπου. Άρα λοιπόν, την ώρα που ακριβώς χρησιμοποιούνται και οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, η ομοιρία τους, η σύλληψή τους, όλα όσα γίνονται εκεί πέρα για να προωθηθούν οι τουρκικές αξιώσεις περαιτέρω, δεν μπορούμε να το υποτιμούμε το θέμα αυτό. Αυτό είναι το κομβικό θέμα. Δεν είναι απλώς να γυρίσουν πίσω, Νίκο μου. Τι θα πει απλώς να γυρίσουν πίσω? Δεν είπα απλώς, είναι προτεραιότητα. Όχι, δεν είναι αυτή η προτεραιότητα να γυρίσουν πίσω. Η προτεραιότητα είναι να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά και αν χρειαστεί το ελληνικό έθνος, η πατρίδα, όλοι μας να υποστούμε. Γιατί άκουσα και τον πατέρα του παιδιού, το συγκλονιστικό που λέει: το παιδί μου είναι κρατούμενο και είναι υπερήφανο που είναι εκεί. Δεν είπε να γυρίσει πίσω πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα άλλα. Δείχτω. Νομίζω ότι υπάρχει μια οριστεία και κανονικά θα έπρεπε να είμαστε απελπισμένοι, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά και δεν ξέρουμε πώς θα τα τραβήξουν. Αλλά έχουμε πείσει τον εαυτό μας, εγώ και η σύζυγός μου, να φερόμαστε γενναία κι εμείς, να νιώθουμε υπερήφανοι για το παιδί μας, να το θεωρούμε ήρωα και αυτό το πράγμα να μας δίνει δύναμη για ψυχραιμία και υπομονή, ώστε να ανταπεξέλθουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και φυσικά το πνεύμα αυτό και τη δύναμη να μπορούμε να τη μεταβιβάσουμε και στα ίδια τα παιδιά μας όταν θα τα δούμε μεθαύριο. Οι καλές συνθήκες έχουν ζεστό νερό όλη την ημέρα, έχουν θέρμανση, έχουν την τουαλέτα τους, έχουν έναν μικρό αύριο χώρο για να βγαίνουν σε τη διάρκεια όλης της ημέρας και δεν έχουν επαφή με τους υπόλοιπους κρατουμένους. Μέχρι τώρα δεν έχουν υποστεί κανενός είδους βία. Αυτό που με παρηγορεί είναι η υπερηφάνεια που νιώθω, γιατί ο γιος μου είναι σε φυλακή Τουρκίας και εμείς είμαστε πατριώτες αρκετά εδώ στην περιοχή. Και όταν λέμε ότι ο γιος μου είναι φυλακή στην Τουρκία, αυτό για μένα είναι ένας ηρωισμός. Ένιωσα ότι η περίπτωσή μας ένωσε όλη την Ελλάδα σαν μια γροθιά. Είναι μια άγρια καταστολή και δυστυχώς αντιμετωπίζουν ανθρώπους που αγωνίζονται ως εγκληματίες. Εδώ είχαμε τα ΜΑΤ να χτυπάνε άγρια, να ρίχνουν χημικά, ακόμα να μετάνε και μπουκάλια στους διαδηλωτές. Έχουν φέρει τον ελληνικό λαό στην πλήρη απόγνωση να χάνει τα σπίτια του και από κάτω από τις πολυκατοικίες να φυλάνε τα ΜΑΤ 10 συμβολιογράφους, οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν τη βρώμικη δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, παιδιά μας στον αέρα. Αρχίζει σιγά σιγά να αγριεύει το πράγμα στους πληστηριασμούς. Πολύ κιόλας, θα έλεγα. Κύριε Βιλιάδα, σας καλησπέρισουμε και εσάς που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι είχα μια μικρή αντιδικία με τον κύριο Καψαμπέλη προηγουμένως για τα προηγούμενα θέματα που είναι οικονομικής φύσης όμως, κύριε Βιλιάδα, μας βοηθήσετε. Δηλαδή, εγώ επιμένω και ως φορέας κίνημα λέω ότι πρέπει η Ελλάς να περάσει τη διαδικασία των αντίμετρων. Επιθετική ενέργεια των Τούρκων, η σύλληψη των δύο. Τα αντίμετρα που διαθέτουμε είναι οικονομικής φύσης. Δηλαδή, ελέγχουν στα φορτικά που περνάνε τουρκικά περίπου 1000 την ημέρα από την Εγνατία Οδό για να πάνε στην Οικουμενίτσα. Ελέγχους. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι αντίμετρο. Εν γνώση του ότι όμως αυτό μπορεί να μην φέρει την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων. Είναι η μία κίνηση για την τιμή των όπλων για να πεις ότι κάνω κάτι. Και το δεύτερο που το κάνει ο κάθε πολίτης να μην αγοράζει τουρκικά προϊόντα. Δηλαδή με κωδικό barcode 869. Και να μην βλέπει τουρκικά σύριαλ στα ελληνικά. Σαφέστατα αυτό, αυτό δεν έχει οικονομική συνέπεια στους Τούρκους. Έχει μακροπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη. Έχει, έχει με κανάλια. Και αυτό από ό,τι μου είπε ο κ. Μπιλιάρδος. Εμπορικές κυρώσεις είναι. Μπράβο. Πρέπει να τις κάνουμε αυτές. Για πείτε μας, κ. Μπιλιάρδος. Είναι απλές οι εμπορικές κυρώσεις, τις κάνουν όλες οι χώρες. Υπάρχει το παράδειγμα το καθαρό της Ιαπωνίας, η οποία αντί να επιβάλλει δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα, απλά κάνει ποιοτικούς ελέγχους και συνήθως θα βρίσκει ότι δεν είναι καλά.
Άρα με τον τρόπο αυτό, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου ή οπουδήποτε αλλού, το οποίο θα είχε συνέπειες με βάση αυτό το πρόβλημα, απλά κάνει ένα καλό έλεγχο, θεωρεί ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις τα προϊόντα και δεν τα εισάει. Βάζει όρους δηλαδή πολύ αυστηρούς. Ακριβώς. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη, Κώστα, να μου αλλάξετε αυτήν την κάρτα. Δεν μου αρέσει η λέξη εμπάργκο, είναι αντίμετρα. Είναι λάθος δικό μας. Είναι αντίμετρα. Το εμπάργκο είναι επιθετική ενέργεια. Τα αντίμετρα είναι αμυντική ενέργεια, όπως επιτίθεται το άλλος. Όπως επίσης, κύριε Βελόπουλε, επιθετική ενέργεια θα ήταν αν είχε συνταχθεί στο Υπουργείο Άμυνας επάνω μια ειδική ομάδα κρούσης. Σωστό. Και έμπαινε ό,τι ώρα ήθελε μέσα στα τουρκικά εδάφη και βούταγε 5-6 Τούρκους και τους έχουν φυλακή. Καταλάβατε. Το κάνουν οι Αμερικανοί συνήθως αυτό. Που και μπορεί να την κάνουμε πολύ άνετα, πολύ εύκολα. Το κάνουν και οι Άγγλοι. Αυτά τα μέτρα μπορούν να συμμετέχουν και οι πολίτες, όπως κάνουν οι Γερμανοί. Για πείτε στη Γερμανία, όταν μπει κάποια αλυσίδα, πολυκατάστημα, σούπερ μάρκετ. Οι ίδιοι Γερμανοί δημιουργούν προβλήματα στην αλυσίδα, δεν ψωνίζουν από εκεί, με αποτέλεσμα να φεύγει. Ξεκάθαρο παράδειγμα είναι η Walmart, είναι η μεγαλύτερη Αμερικανική. Έκανε υποκατάστημα στη Γερμανία, το κράτησε μερικούς μήνες, μερικά χρόνια και έκλεισε και έφυγε. Τα ακούσατε, κύριε Καψαμπέλη. Γιατί δεν πήγαιναν οι Γερμανοί να ψωνίσουν τα προϊόντα που πουλούσε η Walmart. Εδώ πάνε οι Έλληνες. Εξ όσο γνωρίζω όμως, υπήρχε παρόμοια υποκίνηση από, όχι από την κυβέρνηση επισήμως, αλλά από φορείς, κύριε. Παρασκηνιακά, κύριε. Παρασκηνιακά, κύριε. Πάντα, αλλά όχι επίσημα. Πάντα, όχι ποτέ επίσημα. Γερμανία. Συμμετέχει ο κόσμος. Έτσι. Επειδή είναι συνειδητός και καταναλωτής συνειδητός πολίτης, οπότε κάνει αυτά τα πράγματα, εμποδίζει και δεν έχει κανένα πρόβλημα το κράτος. Απλά το πολυκατάστημα δεν μπορεί να αντέξει, κλείνει και φεύγει. Σωστό. Αυτή η ιστορία με τους δασμούς του Τραμπ και της Κομισιόν και το Γιουνκέρ και τις δηλώσεις εκατέρωθαν και το Χάλιβα κτλ. Τι κινήσεις είναι αυτές? Αυτό πρέπει να ξέρει κανείς ότι έχουν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν 3-4 μήνες έναν φορολογικό πόλεμο. Τι κάνουν ακριβώς? Έχουν επιβάλει ένα καινούριο νομοσχέδιο, έχουν ψηφίσει ένα καινούριο νομοσχέδιο και έχουν μειώσει τη φορολογία στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σαν αποτέλεσμα, αυτές οι επιχειρήσεις θα φύγουν από την Ευρώπη ή από τις άλλες φορολογικούς παραδείσους που υπάρχουν και θα γυρίσουν πίσω στην Αμερική και θα φορολογηθούν τα κέρδη τους στην Αμερική. Αυτή είναι μια τεράστια επένδυση απέναντι σε όλες τις χώρες στις οποίες υπάρχουν υποκαταστήματα των Αμερικανικών εταιριών μόνο και μόνο για φορολογικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία είναι πάρα πολλές. Και η Ολλανδία. Μεγάλα προβλήματα. Και η Ολλανδία. Η Ιρλανδία όμως κυρίως σε αυτήν εγκαθίστανται αμερικανικές εταιρείες για φορολογικούς σκοπούς. High-tech υψηλής τεχνολογίας. Απλά φορολογούν τα κέρδη τους. Κατάλαβες τι κάνει Ανδρέα τώρα Τραμπ. Για το αλουμίνιο είσαι όμως. Χάλιβα. Για το Χάλιβα. Τώρα ξεκίνησε από εκεί με το φορολογικό ας πούμε αυτό πόλεμο και συνεχίζει με τον εμπορικό πόλεμο. Εμπορικό πόλεμο που αρχίζει να βάζει δασμούς. Στο Χάλιβα και στο Χαλκό. Έτσι. Ο Χάλιβας είναι πολύ σημαντικό για ορισμένες χώρες. Τον Καναδά, βέβαια, έτσι, με τον οποίο έχει ένα θέμα, αλλά και για την Τουρκία. Η Τουρκία είναι η πέμπτη εξαγωγική χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Χάλιβα. Άρα χώρα τη δική πολύ μας μεγάλο πρόβλημα. Αυτό. Μας πλήττει ως Ελλάδα. Κάποτε καθόλου. Ούτε και την Κίνα. Εκεί είναι ένας πολύ μικρός εξαγωγέας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη διαφορά ότι η Κίνα έχει υπερπαραγωγή χάλιβα και θα βρει πρόβλημα γιατί θέλει να τον πουλήσει όπου να είναι. Και ο σύμβουλός του οικονομικού γιατί παραιτήθηκε. Την κάρτα με τον PSI. Δεν συμφωνεί με τον εμπορικό πόλεμο. Για να σχολιάσει ο κ. Βλάσης δεν θα αποδοσμευτεί σίγουρα. Έχει σημασία αυτό. Δώσ' μου λίγο τις κάρτες. Δεν συμφωνεί καθόλου. Την κάρτα αυτό εδώ. Μου την στείλατε εσείς, κύριε Βιλιά. Την έστειλα γιατί είχαμε το θέμα των πληστηριασμών. Είχαμε πει ότι θα συζητήσουμε το θέμα των πληστηριασμών. Για πείτε μας λοιπόν. Ξεκίνησα με αυτή την κάρτα επειδή το πρόβλημα ξεκινάει από τις τράπεζες. Αυτό είναι το PSI, το οποίο θεωρήσαμε ότι ήταν πετυχημένο, ότι είχαμε έτσι, πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα κλπ. Από το PSI εκεί φαίνεται ότι το μόνο που γλιτώσαμε, φαίνεται, αν δούμε τα χρέη μας στις 31 Δεκάτου του 2011 και τα ίδια χρέη, το δημόσιο χρέος πάντα, 31 Δεκάτου του 2012. Θα δούμε ότι η διαφορά από τον ένα χρόνο στο άλλο είναι περίπου 51 δις. Άρα αυτά γλιτώσαμε. 51 δις. Δεν για λίγα όμως. Αλλά δώσαμε και στις τράπεζες. 51 δις. Από τα 51 όμως αυτά δις, το μεγαλύτερο μέρος αφορά Έλληνες. Δηλαδή αφορά Έλληνες επενδυτές, μικρομολογιούχους που είχαν εθνικά ομόλογα. Αφορά ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικούς οργάνους. Καταστράφηκαν πολύ σωστά. Καταστράφηκε κόσμος. Εγώ έχω άνθρωπο που έχει καταστραφεί. Το μεγαλύτερο λοιπόν μέρος που αφαιρέσαμε αφορά αυτούς. Ταυτόχρονα με το PSI. Χρεοκόπησαμε τις τράπεζες. Οι τράπεζες μας ήταν υγιέστατες, δεν ήταν εκτεθειμένες. Σας έχω μια έκπληξη τώρα. Ωραία. Χρεοκόπησαμε λοιπόν τις τράπεζες και μετά επιστρέψαμε πίσω τα χρήματα που τις χρεοκοπήσαμε με την ανακεφαλαιοποίησή τους.
Γιατί δεν θα κλείναν, είχαν χάσει όλα τους τα κεφάλαια. Τα γυρίσαμε λοιπόν με την ανακεφαλαιοποίησή τους, η οποία επιβάρυνε αμέσως μετά το δημόσιο χρέος μας. Ποιος επέβαλε το PSI? Για παράδειγμα, η Ισπανία πήρε επίσης χρήματα για τις τράπεζές της, τα πήρε όμως απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς την Ισπανία. Εμάς, χωρίς να επιβάρυνε το χρέος. Εμάς επιβάρυνε το χρέος. Ποιος είχε αυτή την φαϊνή ιδέα? Κάποιοι Έλληνες, φαντάζομαι. Βενιζέλος μου. Εντάξει, βέβαια. Είχε αυτή την ιδέα. Ο Βενιζέλος πάμε τώρα. Είχε φοβερές συνέπειες για την οικονομία μας το PSI. Στο τραπέζι αυτό υπάρχουν δύο άνθρωποι. Ο κ. Βιλιάρδος και εγώ που είμαστε οι μόνοι, και το λέω δημοσίως για πρώτη φορά, αν θέλετε, και δεν με ενδιαφέρει που είναι οι άλλοι, που μιλάμε για το πιο διεφθαρμένο κράτος που λέγεται Γερμανία. Μα είναι αποδεδειγμένο. Αυτό με αποδείξει, όχι αφηρημένα. Εσείς τους κατηγορείς, αλλά εγώ κάνω τεκμηρίωση με την έννοια των στοιχείων. Όπως ο κ. Μπιλιάρδος στο analyst.gr έχει ολόκληρα θέματα και άρθρα πώς αποδεικνύεται το πιο διεφθαρμένο κράτος. Στο βασικό, ας πούμε, την Deutsche Bank. Δείτε στο βίντεο, περίμενε λίγο. Ο υπεύθυνος για τη διαφθορά στη Γερμανία, αφού έφυγε, πήγε και μίλησε μια εκπομπή τηλεοπτική. Η οποία είναι μια εκπομπή τηλεοπτική, την είδαμε το γραμμένο σήμερα. Εμένα με έχετε πείσει πάντως το οποίο διαφθάρμενο. Να το δούμε λοιπόν το βίντεο για να καταλάβετε τι έλεγε ο ίδιος ο Γερμανός στην εκπομπή τη Γερμανική που κανένα ελληνικό κανάλι δεν έχει δείξει. Εμείς το δείχνουμε. Διότι. Ist die Lobby so stark, dass die Politik nichts mehr ausrichten kann? Ja, wir merken es ja. Es bewegt sich nicht. Selbst der vorhin angesprochene Herr Seehofer, als er noch Gesundheitsminister war, wollte ja angreifen mit seiner roten Liste. Hat es ja auch nicht gesagt. Hat es auch nicht gemacht. Und Rösler probiert es jetzt ja auch wieder. Probiert es auch. Wird wahrscheinlich dann ein paar Zementschuhe demnächst bekommen. Der wird auch als Bettverleger landen. Ja. Ja, aber das ist ja total deprimierend, dass Sie das als Polizeibeamter, sagen Sie, knallhart, es ist mafiös in Deutschland. Ja, ja, wir wurden ja, Sie haben vorhin immer angesprochen, wir wurden ja von der OECD, also vom Wirtschaftspakt OECD, schon Mitte der 90er Jahre als das korrupteste Land der Erde bezeichnet. Die Statistik, die vorhin angesprochen wurde, wo wir bei Uganda sind, ist eine Wahrnehmungsstatistik, die macht Transparency International nach Umfragen. Wir wären eigentlich viel schlechter. Aha. Das hat aber damit zu tun, dass wir natürlich anders. Κόψτο. Ουγγάντα! Χειρότερη από την Ουγγάντα, κύριε Βιλιάρδη! Κλασικό κομμάτι είναι η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank θεωρείται από την αστυνομία της χώρας της ότι είναι συμμορία. Ναι. Την κατηγορία. Όχι, καμόρα, κύριε Βελόπουλε. Στην Γερμανία, καμόρα. Η Deutsche Bank έχει 6.000 αγωγές εναντίον της. Για πάτες φυσικά. Και κάθε φορά πλήρωνε. Τελευταία πριν 2-3 εβδομάδες πλήρωσε 340 εκατομμύρια στους Αμερικανούς για απάτη όσον αφορά τα επιτόκια. Συνεχώς πληρώνει. Άκουσα κάτι και θέλω να μου πείτε αν είναι έτσι. Μέσα στο επόμενο χρόνο 2,5 εκατομμύρια Έλληνες θα αντιμετωπίσουν πληστηριασμούς και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών. Δυστυχώς το θέμα των πληστηριασμών είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας έχουν επιβάλει την άποψη ότι πρέπει να το κάνουμε. Έλληνες. Είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός. 18.000 νομίζω το χρόνο είναι οι πληστηριασμοί, αυτοί οι οποίοι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Τώρα, εμένα δε, συγγνώμη κύριε Βιλιάρδο, εμένα αντέρα μου για να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι, με ενόχλησε άλλο πράγμα και με ενοχλεί άλλο πράγμα. Όταν ακούω πολιτικούς Έλληνες να κατηγορούν την Ελλάδα ότι είναι διεφθαρμένοι οι Έλληνες, διεφθαρμένοι η Ελλάδα, είναι απατεώνες οι Έλληνες, τεμπέλδες οι Έλληνες, Έλληνες πολιτικοί το κάνουν αυτό. Όταν η Γερμανία είναι το πιο διεφθαρμένο κράτος του κόσμου, δεν ακούς γερμανό πολιτικό να λέει είμαστε διεφθαρμένοι. Αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι ότι μιλάμε πολύ. Κύριε Βελόπουλε, όχι μόνο αυτό. Υποθάλπη και Έλληνες επιχειρηματίες ή μεσάζοντες όπως ο Χριστοφοράκος και δεν τον εκδίδει στην Ελλάδα για να δικαστεί όπως πρέπει να δικαστεί. Σωστό. Για όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα δεν έχουν διαπράξει. Σκεφτείτε ότι η οργάνωση διεθνούς διαφάνειας έχει έδρα το Βερολίνο, έτσι, την έχουν κάνει οι Γερμανοί. Είναι φοβερό. Και μέλη της είναι όλες οι διεφθάρμενες εταιρείες. Ζήμερες κλπ. Η οργάνωση για την παγκόσμια διαφάνεια έχει έδρα τη Γερμανία. Βερολίνο, με λεφτά των εταιριών των πολυεθνικών έχει γίνει. Η BMW, η Mercedes, η Deutsche Bank βάλουν λεφτά, συνεισφέρουν οικονομικά για να λέγουν τις υπόλοιπες εταιρείες. Κατάλαβες, Αντρέα μου. Επίσης, πολύ καλά. Επίσης, επειδή είδαμε αυτό το στιγμιότυπο προηγουμένως, πρέπει να πούμε ότι στην καινούργια κυβέρνηση που φτιάχνουν τώρα, υπουργός Υγείας αναλαμβάνει ο αρχιλομπίστας των φαρμακευτικών εταιριών. Πες τα. Ο αρχιλομπίστας της Γερμανίας. Όχι, πάντα, γιατί η Γερμανία είναι αυτή που φωνάζει τώρα για τα σκάνδαλα και το Σπίγκελ γράφει ποιος ότι... Ποιος σκανδαλιάρει τις κυβερνητικές... Και το Σπίγκελ είχε ολόκληρο αφιέρωμα ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι το μεγαλύτερο μεταπολεμικό σκάνδαλο στην Ελλάδα. Μα είναι αυτό που το έξυπνο παιχνίδι που παίζει. Αλλά... Ακούς είπε το έξυπνο παιχνίδι που παίζει η Γερμανία είναι. Τον κύριο Χιδρύλο ενημερώσει να είναι έτοιμος. Το συμπέρασμα όλων αυτών είναι, που λέτε, είναι ότι πρέπει να σταματήσει το αυτομαστίγωμα των Ελλήνων όλων ημών, ακριβώς, διότι οι Γερμανοί και οι Γερμανοί τι θέλουν να κάνουν, να
καθαρίσουν την παλιά διαπλοκή που υπήρχε στη χώρα και να εγκαταστήσουν τη δική τους, την καινούργια. Άρα δεν είναι τόσο... Κύριε Βιλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που κάνετε να είστε μαζί μας σήμερα. Τώρα, ας το Τσίπρα, παιδί μου. Πλησιά, θέλω να δείξουμε πώς οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν τους τζιχαντιστές. Μπορώ να διαβάσω αυτό. Μισό λεπτό, παιδιά. Έχει πάει και 50, θα έχουμε πρόβλημα. Είναι είδηση. Ναι. Διάβαστε. Ακούστε. Κάνε τον βλάχο ένα κοντινό το βλάχο. Μπορεί να το κάνει μόνο του. Ακούστε, να το διαβάσει, να πάμε να. Παρακαλώ, ακούστε. Τι να κάνουμε, παιδιά, βοηθήστε λίγο. Ακούστε. Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που είχε αντικείμενο της κρίσης στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Ακούστε τι έγραφε ο συντάκτης. Πώς ξεκίναγε το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Έρποντας και γλύφοντας σαν εκρεμές, δίνοντας γη και είδωρ, ανεβαίνεις ψηλά όπως η μαϊμού και μένεις μετά με την μπανάνα. Αυτό γράφτηκε από συντάκτη του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων για να ανακοινώσει στο Πανελλήνιο τις κρίσεις στην πολεμική αεροπορία. Ωραία. Απολύθηκε βέβαια πριν από λίγο. Καλά το αλλά με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν. Δεν λέει ψέματα. Στο ΑΠΕ να γράφει. Δεν λέει ψέματα. Το έχω πει και δημοσίως πάνω του βαθμού του ταξιάρχου στο ελληνικό στρατό. Εκτιμώ λίγους στρατηγούς. Λίγοι. Δεν γίνεται, Κυριακό μου, να γράφεις τέτοιο πράγμα. Βράστορα. Σε ένα επίσημο τηλεγράφημα. Πάμε να δούμε οι φίλοι μας, οι Ρώσοι, κύριε Χιδηρόγλου, πώς αντιμετωπίζουν τους τζιχαντιστές. Σε ένα βίντεο που θα το δείξουμε μόνο εμείς. Για να το δούμε. Φέρε το μέσα τώρα. Μία ακόμα. Έχουμε γεμίσει ιδιορυθμίες. Λοιπόν, απάντησε ρε εσύ, Χιδηρόγλου. Εδώ και μισό μας άρεσε την απάντηση. Απάντησε μας, τελειώσει η ιστορία. Ήθελα να πω σε αυτό που είπε ο Ανδρέας προλίγου, για τα όντως συγκλονιστικά που είπε ο πατέρας του ενός από τους Ελλήνες αιχμαλώτου στρατιωτικούς, ότι προέχει να γυρίσουν, γιατί είναι αυτοί στη φυλακή, Κυριακό. Δεν είμαστε εχμάλωτοι και στη φυλακή. Δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε κανείς για να μπορούμε να λέμε πρέπει να δούμε το συνολικό παιχνίδι ποιο είναι. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι εχμάλωτοι στη φυλακή που είναι υψής ασφαλείας που είναι εκεί και είναι παιδιά μας και πρέπει να γυρίσουν σε αυτή τη στιγμή. Απόλυτη προτεραιότητα είναι η απελευθέρωσή τους και η επιστροφή τους στην εθνική επικράτεια. Ήθελα να το πω αυτό. Λοιπόν, μπράβο τα γόρια μου. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι στο Άγιον Όρος. Εγώ θα επιμείνω και επιμένω συνεχώς και μερικοί με παρεξηγούν, αλλά είδες τώρα ξέχασα τα χαρτιά. Πού τα άφησα τα χαρτιά μου εγώ, δεν πειράζει. Πάμε στο Άγιον Όρος. Ας είναι ο Μπάμπης λίγο, μήπως έχω πάνω στο γραφείο μου τα χαρτιά υπόλοιπα, γιατί εδώ δεν βλέπω τα χαρτιά. Αυτό εδώ είναι σαμπουάν, το οποίο έγινε μόνο με βότανα, από το Άγιον Όρος πραγματικά, το ξαναλέω, με βότανα του Άγιου Όρους, με κερατίνη και μετάξι. Φυσικό μετάξι και φυσική κερατίνη. Θέλω, αν μπορεί να με ακούσει ο Διονύσης, θέλω τα χαρτιά που αναφέρονται στα χημικά που έχουν τα υπόλοιπα σαμπουάν. Στα χημικά. Είναι πάνω στο γραφείο λογικά. Αυτό το σαμπουάν λοιπόν γίνεται στο Άγιον Όρος με τα βότανα, μας έρχονται από εκεί. Το τονίζω, το ξαναλέω και φωνάζω συνεχώς. Ένα εξαιρετικό σαμπουάν, γιατί δεν έχει χημικές ουσίες μέσα. Εάν διαβάσετε πάνω στο σαμπουάν σας τι χημικές ουσίες έχει μέσα, μέσα αυτό που βάζετε στο κεφάλι σας, θα εκπλαγείτε γιατί κινδυνεύετε εσείς και τα παιδιά σας. Είναι απορρυπαντικά μαλλιών. Απορρυπαντικά είναι στην έτσι, ουσία. Όπως το πες. Τα οποία είναι καταστρεπτικά. Έχει χημεία. Πες μου, Αντρέα, τι έχει μέσα το. Την τσουκνίδα που την έχουμε ως κάτι κακό. Η τσουκνίδα έχει, η ρίζα της τσουκνίδας. Έτσι. Έχει πολύ θετικές επιδράσεις γιατί βοηθάει
στο να γίνει αυτό μαζί με διάφορα άλλα. Όπως και αυτό το κουιζέτο που μου έχει κάνει. Είναι βότανα αυτά τα οποία ειλικρινά. Δεν τα ξέρω. Ναι. Αυτό είναι το μόνο όνομα που έχω ακούσει βότανα που δεν είναι ελληνικό. Έτσι, κουιζέτο. Είναι λατινικό. Λατινογενές. Γιατί αυτά τι κάνουν τώρα. Εμποδίζουν την ορμόνη. Να, αυτή που αυτό που βλέπετε παλί. Είναι το Άγιο Νός, γιατί εδώ πηγαίνουν τα χρήματά μας. Τα χρήματά σας όταν βοηθάτε. Λοιπόν, αν μου κάνεις ένα κοντινό εδώ. Τι να σε κάνω, θα σε παιδέψω, Διονύση μου, αλλά. Ολόκληρη καταχώρηση με σαμπουάν που είναι επικίνδυνα για την υγεία σας. Αυτό εδώ. Είναι από τα νέα. Έτσι. Αυτό εδώ. Φέρ' το κοντά. Δείξε αυτό εδώ. Τοξικό μπάνιο με καλλυντικά σαμπουάν τα οποία υπάρχουν και ακόμη και μια οδόκρεμα εδώ. Βλέπετε, όχι τη δική μου. Εδώ είναι. Σαμπουάν. Δείτε λέω εδώ. Σαμπουάν. Επικίνδυνα καρκινογόνα για τα παιδιά σας. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Να σας διαβάσω τα γρήγορα. Μερικά από τα χημικά στοιχεία. Διαβάστε το πάσα σαμπουάν που έχει στο σπίτι σας. SLS. CLES. Συνθετικό αφριστικό παράγοντα. Όταν βλέπετε σαμπουάν να αφρίζει, να ξέρετε ότι έχει χημεία μέσα. Χημεία. Που σημαίνει αφρόλουτα ακόμη και παιδικά. Αυτά λοιπόν είναι τα CLS, SLS. Μπορούν εύκολα να διεισδύσουν το δέρμα και να προκαλέσουν εξανθήματα, άφθες στο στόμα και ερυθμούν τα μάτια. Δημιουργούν προβλήματα γονιμότητος. Απίστευτο. Έχουν TEA. Διαβάστε τα. Χρησιμοποιείται, ακούστε, για να αξιοποιεί το pH. Μακροχρόνια χρήση του απορροφάται από το δέρμα και μπορεί να δημιουργήσει καρκίνο. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα σαμπουάν. Το 99% των σαμπουάν έχουν τέτοιες ουσίες μέσα. Έχουν DEA. Χημικό συστατικό που χρησιμοποιείται ως γαλακτοποιητής. Το 1998 η American National Toxicology Program καταδίκασε τη χρήση τους και τα χαρακτήρισε ως καρκινογόνα και υπάρχουν σε πολλά. Ενώ αυτό δεν είναι μόνο βότανα. Μόνο βότανα. Τίποτα άλλο. Δεν έχει χημεία. Με ένα τηλέφωνο τώρα. Τα χρήματα πηγαίνουν στο περιβόλι της Παναγιάς, στο κελί του Αγίου Δημητρίου να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Σαμπουάν για όλες τις ηλικίες. Από μικρό παιδί μέχρι το μεγάλο. Με φασκόμηλο και λεβάντα μέσα. Τα ακούσατε. Φασκόμηλο λέει το νοτικό μαλλιόν. Ξέρω, εγώ δεν τα ξέρω τι έχει το ρωτικό. Ναι, μειώνει την τριχόπτωση και την πιτηρίδα και δημιουργεί μία έτσι αναζωγόνηση της... Εμποδίζουν τις ορμόνες οι οποίες προκαλούν την τριχόπτωση. Εγώ, Κυριάκο, κάθε φορά... Η λεβάντα, λέει, λεβάντα. Βοηθά στην ανάπτυξη των μαλλιών. Κάθε φορά που φέρνεις ένα προϊόν από το Άγιο Όρος και βλέπω εδώ τη λίστα των συστατικών, βλέπω κάθε φορά πράγματα που δεν ξέρω. Έχει 16 βότανα. Κιστείνη. Εγώ δεν ξέρω τι είναι κιστείνη. 16 βότανα. Μα ήξερες για τη λεβάντα και το φασκόμηλο ότι τονώνει τις τριχές στο Άγιο Όρος. Με ένα τηλέφωνο τώρα στο 231-0-22-55-99, το ένα κάνει 18 ευρώ. Οι γέροντες δεν θέλουν να βγάλουν χρήματα, να βγάλουν τα ελάχιστα θέλουν για να μπορέσουν να συντηρήσουν αυτό το κελί. Με ένα τηλέφωνο λοιπόν, 18 κάνετε να παίρνετε 3 συν 1 χρόνο 4 με κρατηθείτε 25 ευρώ. Τα ακούστε, Άγιε Γέροντα Ανδρέα, πατήρ Ανδρέα. Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε πολλά μαλλιά, αλλά ο βλάχος που έχει το χρειάζεται. 18 ευρώ επαναλαμβάνω κοστίζει το ένα. Παίρνετε 4 με 25. Παιδιά, είναι ειλικρινά μπορεί να γελάμε, αλλά διαβάζω εδώ. Δεν γελάμε, έχω εντυπωσιαστεί εγώ. Washington Post. Με συγχωρείς, έχω εντυπωσιαστεί εγώ. Washington Post. Δεν στα λέω εγώ. Λοιπόν, τι έχει μέσα. Το 72% το λέει το ίδιο, Washington Post, τον σαμπουάν. Σιλικόνη και παράγωγα σιλικόνης. Ακούστε εδώ. Η σιλικόνη δεν είναι βιοδιασπόμενη. Η μακροχρόνια χρήση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως ψαλίδα, αδυναμία και στην τριχά. Αλλά το κυριότερο, συσσωρεύεται στη σηκώτη και στους λεφαδένες και θεωρούν ότι ουσιαστικά υποβοηθούν τους καρκινικούς όγκους. Αυτά δεν έχει πει κανένας. Γιάκο, τι είναι ο Ζαμπούκος. Ζαμπούκο. Ζαμπούκο. Να στο λέω ο Διόνυς που ξέρει. Αυτό τι είναι ουσιαστικά είναι βότανο, τι είναι. Βότανα είναι. Βότανα είναι. Περιέχεται μέσα στο. Είναι βότανα που έχει εδώ μέσα. Είναι 16-18 βότανα, ούτε εγώ ξέρω. Και το να κάνει 18 ευρώ και βοηθάμε το περιβόλι της Παναγιάς. Τηλεφωνήστε τώρα γρήγορα 21 στο 231-0-22-55-99 και πληρώνετε. Το να κάνει 18 ευρώ. Εσπαίνετε 3 σαμπουάν, ένα ακόμα δώρο, 4 ένα άλλο προϊόν. Όλα μαζί με 25 ευρώ. Και βοηθάτε την ομορφιά σας έτσι πάνω απ' όλα. Και την υγεία σας. Και την υγεία και την τώρα ομορφιά. Τώρα μπήκε στο ψαχνό ο Βλάχος με τη μία. Για την ομορφιά τώρα, είναι δυνατόν. Κοιτάξτε τώρα, αντί να το καψαμπέλι. Αν είχε τόσο καιρό. Έλα εδώ, έλα εδώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα παιδικό σαμπουάν το οποίο χρησιμοποιούσα εγώ στο παιδί μου μικρό και δεν το ήξερα. Το οποίο απαγορεύτηκε γιατί οδηγεί στον καρκίνο. Δεν το λέμε εμείς. Να το, εδώ είναι. Τζόνσον Μπέμπι και τα λοιπά. Εδώ είναι. Να το. Για να ξέρετε τι βάζει στο παιδί σας. Δεν τα κρίσει και δεν κάνει και δράνει, ας τον πειράζει. Για να ξέρουν πώς κυκλοφορούν αυτά, πώς παίρνουν άδεια και κυκλοφορούν. Λοιπόν, αυτό σας λέω ρε παιδιά. Τρομερό είναι. Λέει λοιπόν,
Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες από τον Οργανισμό Υγείας, χημική ουσία που υπάρχει στο 97% σαμπουάν, MIT, η οποία ανήκει σε μια ομάδα ουσιών που ονομάζονται βιοκτώνα και χρησιμοποιούνται σε κρέμες κυρώσεις σαμπουάν βαφές μαλλιών. Είναι ό,τι χειρότερο, ακούστε εδώ, για τον καρκίνο. Στο Pittsburgh, καθηγητής νευρολογίας στην Ιατρική του Πανεπιστημίου του Pittsburgh, ο Ηλίας Αζερμαν, έκανε ολόκληρη ανάλυση και μελέτες. Για να σας λέω, προσέξτε, πάρτε το σαμπουάν από τη σπίτι σας και διαβάστε από κάτω. Θα έχει κουιζέτο που λέει εδώ ο φίλος μου Τσουκνίδα. Τι έχει άλλο να μετά. Ακούστε, τι γίνεται. Είπατε δύο πράγματα. Θέλω να σημειώσω το εξής. Είπατε ότι τα κανονικά αυτά τα σαμπουάν, τα κλασικά που χρησιμοποιούμε εμείς οι μεγάλοι ενήλικες, κάνουν πολύ αφρό. Αν δείτε λοιπόν τα παιδικά σαμπουάν που δεν έχουν παραμπέρνες και άλλα συστατικά, κύριε Βελόπουλε, δεν κάνουν αφρό. Έτσι. Σημαίνει ότι για τα μικρά παιδιά έχουν, κρατάνε κάποιες, ξέρετε, κάποια στεγανά και κάποιες ευκαιρίες. Έχουν χημικές ουσίες μέσα όμως, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ποιος να περίμενε λοιπόν, κύριε Βελόπουλε, ότι η ματζουράνα καθαρίζει τα μαλλιά, έτσι, τα προστατεύει από την πιτηρίδα και τα αντιμετωπίζει την υπερβολική λιπαρότητα από το κεφάλι. Ποιος θα το περίμενε αυτό το πράγμα. Και όμως αυτό το σαμπουάν έχει μέσα ματζουράνα. Σας διαβάζω μερικά στατικά. Και πεύκο. Και δεντρολίβανο. Και δεντρολίβανο έχει, κύριε Βελόπουλε. Σας διαβάζω λοιπόν μερικά στατικά στοιχεία που έχουν μερικά τα σαμπουάν του σπιτιού σας. Κάρμπομερ. Ξέρεις τι είναι αυτό, Αντρέα μου. Mm-mm. Παράγωγο του πετρελαίου. Ναι. Διαβάζω. Φθυλέιτς. Ξέρεις τι είναι αυτό. Φθαλικά. Τα οποία έχουν τοξικές συνέπειες στους ανθρώπους. Χρώματα συνθετικά, όταν βλέπετε χρώματα σαμπουάν, όλα, συνθετικά. Καρκινογόνα δηλαδή. Όλα. Όλα. Γι' αυτό λέω, παιδιά, αυτό είναι φυτικό. Είναι με βότανα από το Άγιο Όρος, έχει, ακούστε, μικροβιολογικό έλεγχο. Τεστ σταθερότητος. Δερματολογικές μελέτες. Έχουν γίνει δοκιμές, επαναλαμβάνω, δερματολογικές. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν με παγκόσμια πατέντα, γιατί μέσα έχει κερατίνη και μετάξει αυθεντικότατα. Κανονικά κάνει 18 ευρώ το ένα και τα χρήματα πηγαίνουν εδώ. Βοηθάμε όσο μπορούμε, ειλικρινά το λέω αυτό. Βοηθάμε για να γίνει το κελί του Αγίου Δημητρίου στις καριές. Εγκεκριμένο σκεύασμα, κύριε Βελόπουλε, και πιστοποιημένο. Έτσι. Και αυτό. Είναι. Δεν είναι ένα τυχαίο. Όχι, όχι, όχι. Ολόκληρο φάκελο είναι παγκόσμια πατέντα. Αυτό βιβλίο το Χιλανδάρι, το αγαπημένο μοναστήρι. Άνοιξε την εικόνα να το βλέπουμε, γιατί στο κελί θα πάνε τα λεφτά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν τα 18 ευρώ που κοστίζει. Θέλουν να δώσουν 3 από αυτά, σύν ένα ακόμα δώρο. 4 με 25 ευρώ. Προλάβετε τώρα 2-31-022-55-99. Και βοηθάμε και αυτό εδώ, αλλά κυρίως τον οργανισμό σας, τον εαυτό σας, τα παιδιά σας. Και μου έλεγε ο γραμμένος ότι το χρησιμοποιεί το σαμπουάν αυτό. Διακό, να πούμε και δύο λόγια για το μοναστήρι. Θα πεις τώρα. Για πες μου, Βασίλη, και το σαμπουάν. Το χρησιμοποιώ και είναι σημαντικό. Έχω διαπιστώσει ότι όντως δεν κάνει σαπουνάδα. Έτσι. Τη γνωστή πολύ σαπουνάδα κτλ. Στη δεύτερη φορά, αν βάλεις και το χρησιμοποιήσεις, θα κάνει λίγο παραπάνω σαπουνάδα. Δεν κάνει αυτό το έντονο που κάνουν τα κλασικά σαμπουάν που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ. Και δεν βάζει πολύ. Βάζει δύο σταγονίτσες. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι μόνο βότανα. Χειλίζουμε το βοτάνο αυτό πράγμα. Ναι, κύριε. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια. Αλλά η επανάληψη είναι μήτρη της μαθήσεως. Πάση μαθήσεως. Και μιλάμε για το τρίτο τάξη μοναστήρι του Αγίου Όρους, το Σερβικό Μοναστήρι, το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μονές. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι δεν αντλεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους που έχουν να κάνουν με την εθνική ταυτότητα του μοναστηριού, έτσι, και το τι συνέβη στη Σερβία το 99, τότε όταν όλος ο Ελληνισμός ξεσηκώθηκε εναντίον της συμμαχίας για τους βομβαρδισμούς, εναντίον αμάχων δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις στη Σερβία. Αυτό είναι. Μαλακτικές κρέμες μαλλιών. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, hair spray και σαμπουάν παιδικά, τα οποία αποσύρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα οποία κυκλοφορούν δυστυχώς πολλά από αυτά στην Ελλάδα. Σαμπουάν. Δείτε εδώ. Αυτά εδώ είναι λίστες του Οργανισμού Υγείας. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρία Καψαπέλη. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι. Όχι, είναι μεγάλη διαφημιστική δαπάνη. Δίνουν πολλά λεφτά στις διαφημίσεις στα κανάλια. Το πρόβλημα είναι ότι αποσύρθηκαν εφόσον είχαν βγει στην αγορά. Αφού είχαν βγει στην αγορά, με αποτέλεσμα να υφίσταται ζημίο καταναλωτής. Δυστυχώς αυτή είναι η εγγενής αδυναμία του καπιταλισμού, αγαπητέ, για να μιλήσω. Δεν πειράζει. Είναι αποσύρθηκε προϊόν, κύριε Κώστα μου. Δεν διαφήμιση. Αποσύρθηκε το προϊόν. Τα νέα το λένε, το λέμε εμείς. Δεν διαφήμιση. Ενώ αντιθέτως αυτά έχουν αυτά τα βότανα, πώς θα λένε, φυσικευτικές ουσίες. Μόνο βότανα μέσα, 16 βότανα. Που βοηθάνε την κυκλοφορία του αίματος. Το δεντρολίβανο. Και δεντρολίβανο. Και διώχνουν πολύ απλά τις τοξίνες, τις μύκητες, όλα αυτά τα ενοχλητικά από το σώμα. Για την υγεία σας, την καθαρότητά σας και κυρίως τα παιδάκια σας. Χρησιμοποιήστε το. 2-31-022-55-99, ένα τηλεφώνημα τώρα στα γρήγορα
και 20 πρώτοι που τηλεφωνήσουν τώρα, το ένα κάνει 18 ευρώ. Την υγεία σας καταρχάς. Όχι, όχι αυτό 18, το ένα. Το ένα 18 κάνει κανονικά. Αυτό το δίνετε, λέει πόσο το δίνετε. Άλλο λέω εγώ. Τα 3 συν 1 με 25 ευρώ για τώρα, για τώρα τη στιγμή. 6 ευρώ δηλαδή. Κανονικά κάνει 18 ευρώ σου λέει αυτό το προϊόν. Γιατί δεν έχει ένα, δύο, τρία πόντα. Έχει 18, 16, 18 πόντα μέσα. Πόσο έρχεται το ένα, 6 ευρώ. 6 ευρώ το ένα. Δηλαδή ένα τηλέφωνο 3 συν 1 ακόμα δώρο για τα μαλλιά σας, 4 προϊόντα με 25 ευρώ. Τώρα όμως τηλεφωνήστε 231-025-2255-99 τώρα. Πάμε γρήγορα γρήγορα στο διάλειμμά μας και θέλω να μου κολλήσει κατευθείαν κάτι που δεν έχει δει κανείς. Πώς σας κλέβουν στα ATM, θα δείτε ένα βίντεο συγκλονιστικό, πόσο εύκολο είναι να σας κλέψουν στα ATM. Το είδα και έπαθα σοκ. Σε λίγο. Δείτε λοιπόν πού είναι το έγκλημα. Ναι. Η εικόνα μιλάει από μόνη. Δείτε πώς το κάνουν ακριβώς για να καταλάβετε. Δείτε την κοπέλα. Το βλέπετε. Αυτός που ανταλλάσσει την κάρτα, δείτε εδώ. Εδώ. Είναι η ψεύτικη κάρτα αυτή. Η κοπέλα για να παραπλανήσει τον τύπο που πάει να βγάλει λεφτά, ρίχνει τα πράγματα σκάτω, γυρνάει αυτός να την βοηθήσει. Δείτε εδώ. Μιλάμε για μεγάλη κομπίνα. Βάζει την ψεύτικη κάρτα άλλος για να πάρει το πιν. Το έχει πάρει το πιν. Δείτε εδώ. Όλα φαίνονται σωστά. Τσακ. Τελείωσε. Το κατάλαβες, Ανδρέα? Άρα μην βοηθάτε τον συνάνθρωπο. Δυστυχώς έτσι εκμεταλλεύονται την αφέλειά μας. Πολύ το βλέπετε και βγάζει λεφτά μετά. Από ποια χώρα είναι? Γερμανία ήταν αυτό. Αν δεν κάνω. Από αλλού. Έλα ρε. Έλα ρε. Έλα ρε. Μην ακούσουν Γερμανία αμέσως. Μην ακούσουν Γερμανία. Χάρηκαν. Ενθουσιάστηκαν όλοι με τη Γερμανία. Λοιπόν. Στον Τσίπρα να το πεις αυτό που γλύφει τη Μέρκελ. Και στην Νέα Δημοκρατία του κ. Χρυσού. Και στο Μητσοτάκη. Και στην Νέα Δημοκρατία του κ. Χρυσού. Είναι καλύτερο ο Μητσοτάκη. Κάτι έλεγε ο κ. Σκυρίδου προηγουμένως για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και είναι όντως σοβαρό θέμα. Αυτό με τις ηθαγένειες. Ναι, υπάρχει επιτάχυνση του. Ποιος το ξεκίνησε αυτό το θέμα, θυμάμαι καλά. Ο Σκουρλέτης. Όχι. Ποιο. Έδινε ηθαγένειες αβέρτα. Ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης. Αλλά το θέμα... ΓΑΠ και η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είχαμε τη γνωστή υπόθεση των ελληνοποιήσεων. Πώς κέρδισε το 2000. Μισό λεπτό. Είχαμε τη γνωστή το 2000 πώς κέρδισε ο Σιμίτης. Αυτό. Μενωθία. Ναι. Ποιος είναι ο νόμος που αλλάζει και πώς άλλαξε τώρα. Λοιπόν, είναι ο νόμος ο οποίος ουσιαστικά. Πακιστανοί, Αφγανοί και οτιδήποτε άλλο. Θέλει λίγο προσοχή γιατί λένε για χορήγηση ηθαγένειες. Ο όρος είναι λάθος. Επικότας πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Γιατί θολώνουν τα νερά επίσης. Η ηθαγένεια δεν μπορεί να δοθεί. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τι κάνουν τώρα. Ουσιαστικά επιταχύνουν την απόδοση από τα 6 χρόνια στα 3. Αυτό έγινε χωρίς να το καταλάβει κανένας. Η Νέα Δημοκρατία πιάστηκε στον ύπνο, ακόμα δεν αντιδρά. Μπορεί και να μην την ενδιαφέρει κιόλας. Από εκεί και πέρα. Τι έκανε η Δημοκρατία? Δεν αντιδρά, δεν την ενδιαφέρει. Αλλιώς μάζε, πώς το πας, πιάστηκε. Υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Αλλά σου λέω ότι υπάρχει και υπάρχει, θέλουμε να δούμε και αν ενδιαφέρονται. Γιατί αν ενδιαφέρονται, ορίστε σαν να κινήσουν θέμα. Από εκεί και πέρα, τι πάνε αυτοί να κάνουν. Αυτοί τι πάνε εκεί να κάνουν. Ο Μητσοτάκης που κάθεται και βγάζει selfie με τα πιτσιρίκια στη Ρόδο. Λοιπόν, πώς δουλεύει, Νίκο, τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είχα να πω το είπα. Πάμε παρακάτω. Να πούμε στην ουσία. Κάτι που δεν είναι αξιωματική ουσία. Να πούμε στην ουσία. Και πάει και βγάζει selfie με τα πιτσιρίκια. Υπουργό Εσωτερικών δεν είναι ο Μητσοτάκης Κουρλέτης. Να πούμε στην ουσία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό τι γίνεται. Αυτό είναι σαφές ότι ναι. Έχει μπροστά του ορίζοντα την επόμενη κάλπη, κυρία Κομμενόπουλε. Και στην επόμενη κάλπη θα υπάρξει. Και έρχεται. Και κλείνω με αυτό. Και έρχεται τώρα το άλλο, η τροπολογία λοιπόν. Με τους συμβασιούχους. Για πες αυτό τώρα. Για μένα είναι το σοβαρό το άλλο. Και όχι, όχι. Και αυτό οδηγεί σε κάλπες. Δηλαδή, τι κάνουν τώρα με τροπολογία, Ανδρέα μου, για πες. Γιατί δεν μαζεύουν ψηφαλάκια και θα έχουν 20% Γιατί υπάρχουν Έλληνες τέτοιοι. Μην του λες του Βλάχου ότι θα έχει 20% ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάθει τίποτα. Δώσε εδώ στους δικούς μας, βολεύονται όλοι. Για μένα. Για μένα το λέω είναι πιο σημαντικό διότι εδώ μιλάμε για μια πλήρη καταστρατήγηση ακόμα και της νομοθεσίας Παυλόπουλου. Γιατί ο κύριος Παυλόπουλος ως Υπουργός Εσωτερικών είχε προβλέψει αφού έκαναν τα όργια ότι οι συμβάσεις δεν μπορούν να είναι πάνω από 24 μήνες διάρκεια και πρέπει να μεσολαβεί μια τρίμηνη διακοπή. Έτσι. Τώρα φέρνουν λοιπόν την τροπολογία που πάει και
Πρώτον, πάει το τρίμηνο, ουσιαστικά καταστρατηγείται και το 24μηνο και έχει αναδρομική ισχύ από το 16. Να, η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσοι θα μπουνε. Όλοι, οι υπάρχοντες συμβασιούχοι αποκτούν την προσδοκία της μονιμοποίησης. Τους έχουν ομήρους. Πριν γίνουν οι εκλογές, δηλαδή του λένε ψηφίστε μας. Για να το κάνουμε αλλιώς. Σου θυμίζει κάτι, Κυριάκο Βελόπουλο, αυτό. Μα ούτως ή αλλιώς δικαστικά μπορεί 2000, να κερδίσουν. Πασόκ, σου είπα, παιδί μου. Πάμε τώρα στο επόμενο. Γιατί δεν σου θυμίζει Παυλόπουλο, 850.000. Αυτός ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Αυτός ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Το έγκλημα ολοκλήρωσε. Το έκανε. Α, είναι αθώος δηλαδή. Όχι, παιδί μου. Είπα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Θέλω τώρα να πάμε στο επόμενο και να δούμε, φίλες και φίλοι, τι συμβαίνει στο Λίβανο. Στο Λίβανο, το 36 βίντεο. Στο Λίβανο. Λίβανο. Όπου εκεί μιλάνε οι ίδιοι άνθρωποι, δεν μιλάω εγώ. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στο Λίβανο. At the age of 10 years old, the meaning of the word infidel. I had a crash course in survival, not in Girl Scouts, but in a bomb shelter where I lived for 7 years of my life, without electricity, with no water and very little food. To get some food, I would crawl out under the bombs and the snipers' bullets to gather grass to eat, and we would crawl to a nearby spring to get some water. At the age of 13, I dressed in my burial clothes, getting ready to go to bed at night, waiting to be slaughtered at the hands of the Muslims. And by the age of 20, I had buried most of my friends who were killed by Muslims. And we were not Americans living in New York, and we were not British citizens living in London. We were Arab Christians living in Lebanon. I come from Lebanon. Many people do not realize that Lebanon used to be the only majority Christian country in the Middle East. We were open-minded, we were fair, we were tolerant, we had open border policy, we welcomed everyone into our country because we wanted to share with them the westernization which we had created in the heart of the Arabic world in the Middle East. Because of the majority Christian presence in Lebanon, we were good in commerce, we focused on building the country. In a very short period of time, Lebanon became Paris of the Middle East, the banking capital of the Middle East. But sadly, because of our open border policy and our open-mindedness and tolerance and fairness, we welcomed people who were not supposed to be in our country in the first place. Muslims used to send their children to study in our universities because we had built the best universities in the Middle East, in the Arabic world. They graduated and they stayed and worked in our economy because we had built the best economy in the Arabic world, even though we did not have any oil. But even though we had the problems with the Muslims, especially as the population, the Islamic population grew because of the multiple birth rates, and we, the Christians, started shrinking because we simply do not get married to Muslims. Αυτό που λέει στο τέλος αναφέρεται και σε εμάς. Δεν παντρευόμαστε, δεν κάναμε πολλά παιδιά και τελικά λέει δεινοπαθήσαμε και μείναμε ελάχιστοι χριστιανοί. Είναι αυτά που περνούν οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή. Και αυτό, αν με επιτρέπεις, Κυριάκο. Η χαρά του Χιδρού. Η Κυριάκο είναι ένα διαρκές έγκλημα για το οποίο τα τελευταία 30 χρόνια η Δύση δεν λέει τίποτα. Και δεν είναι το χειρότερο αυτό, Κυριάκο Βελόπουλο, ότι η Δύση δεν λέει τίποτα. Πλην κάποιων κατά καιρούς εξάσεων του Βατικανού, το οποίο όμως ενδιαφέρεται μόνο για τις δικές ομάδες, δεν είχαμε καμία άλλη τοποθέτηση από ηγέτες μεγάλων χριστιανικών εκκλησιών για τα δεινά τα οποία υφίστανται οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής. Ξέρεις, Κυριάκο, πώς ήταν οι χριστιανοί στο Ιράκ πριν η Δύση αποφασίσει να μετακινήσει τον Σαντάμ Χουσέιν από την εξουσία? Ήταν 1,5 εκατομμύριο. Πού είναι τώρα? Ξηρό Χαλδαίοι, Μαρονίτες, αυτό, εκείνο, τώρα μιλούσαν αραμαϊκά. Λοιπόν, τους εξαφάνισαν. Τελειώνω αμέσως. Πριν από λίγο, έγινε μια σημαντική δήλωση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος είπε ότι έχουμε ρίζες εδώ και κανείς δεν μπορεί να μας ξεριζώσει από την πόλη. Δεν ξέρω για ποιο τον λόγο το είπε. Γιατί θα τον ξεριζώσουν απλώς. Κύριε Βελόπουλο, μπορεί να πω κάτι? Συμβαίνει κάτι? Ναι, πολλά. Ναι. Πολλά. Ξέρει ο Νίκος, να μην το επεκτείνουμε στην παρούσα φάση, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Όχι, σήμερα όχι. Πλέον ζωτικής φύσεως για το Πατριαρχείο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και παρά το γεγονός ότι το Πατριαρχείο έκανε. Είναι δήλωση απελπισίας. Έκανε κάποια ανοίγματα πριν τις 4 εβδομάδες που δεν έπρεπε να κάνει. Έχουμε θέμα με τον Πατριάρχη, με τον Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, παιδιά. Χοντρό πλέον. Πες μου, γραμμένο. Κύριε Βελόπουλο, θέλω να καταγγείλω. Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα, θέλω να καταγγείλω από έναν εκπαιδευτικό. Θέλω να καταγγείλω τον Ανθέληνα και άθρησκο. Καλά, μην Γαβρόγλου, ακούστε με. Προσπαθεί να αλλοιώσει τη θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων. Το ξέρουμε αυτό. Και ειδικά μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Ξέρετε τι έκανε, κύριε Βελόπουλε? Τι έκανε? Έβγαλε από την αποστολή του Υπουργείου τον όρο ανάπτυξη θρησκευτική συνείδηση και τον καταργεί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Βελόπουλε?
Ότι προσπαθεί ο κύριος. Ακριβώς. Το περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα. Πώς το κάνει. Και όμως το κατάει το κατάλληλο. Όχι, δεν είναι Σύνταγμα. Δεν υπάρχει Σύνταγμα, ρε παιδιά. Μισούν ορθοδοξία, μισούν πολιτισμό. Εδώ ρε παιδιά, ο Κουβέλης ορκίστηκε αναπληρωτής υπουργός άμυνας και δεν ορκίστηκε στο Θεό. Έτσι. Όταν όλα τα σώματα των όπλων δυνάμεων έχουν, έχουν προστάτη Αγίου. Ανδρέα, σχόλιο. Λάγα κάνουμε τώρα. Αυτό που είπατε για το, την Κωνσταντινούπολη, για τον Πατριάρχη, αντιλαμβάνομαι ότι εντάσσεται στο συντακτική της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει όλα τις τα εργαλεία σε βάρος της χώρας. Και δυστυχώς, γιατί κανείς βεβαίως δεν θέλει δύο νέα παιδιά να μείνουν στη φυλακή, επιβεβαιώνει ότι αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Άρα δηλαδή το παιχνίδι είναι πιο ευρύ, είναι πιο κοντρό. Και αν εμείς ως χώρα δώσουμε στους Τούρκους αυτή τη στιγμή να πιστέψουν ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για την επιστροφή των δύο και τίποτα άλλο, τους δίνουμε το περιθώριο να μας χορέψουν κι άλλο στο ταψί. Συμφωνώ. Πάμε για τελευταία φορά. Αυτό εδώ, ένα φυτικό σαμπουάν με βότανα του Αγίου, συνταγή από το Άγιον Όρος με 16 περίπου βότανα μέσα. Γιώργο, ακούγεσαι. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη, επειδή τα χρήματα πηγαίνουν στο περιβόλι της Παναγιάς για να κάνουμε το κελί του Αγίου Δημητρίου στις καριές. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι απάντηση στο δημοσίευμα αυτό εδώ. Ότι είναι επικίνδυνα το 90% και πλέον του σαμπουάν. Έχουν χημικές ουσίες οι οποίες είναι εγκληματικές για τον άνθρωπο. Για τον οργανισμό. Για τον οργανισμό. Κάρμπορνερ, για τα παιδιά σας. Φθαλικά, συνθετικά χρώματα, συνθέσεις αμμονίας, φορμαδεΐδη, έχει ισοπροπή αλκοόλη, έχει σιλικόνη, CLS, SLS, τία, έχουν χημικές ουσίες που δολοφονούν τον οργανισμό. Αυτό εδώ έχει μόνο βότανα, κερατίνη και μετάξι, ένα φυσικό προϊόν, κλινικά δοκιμασμένο, δηλαδή έχουν γίνει μελέτες σταθερότητος, δοκιμές, μικροβιολογικός έλεγχος, έχουν γίνει τα πάντα. Και είναι συνταγή, επαναλαμβάνω, βυζαντινή, ένα απίστευτο προϊόν με κερατίνη και μετάξι και με 16 βότανα μέσα. Ακούστε που σας λέω, γιατί τα συνθετικά που χρησιμοποιείτε στα σαμπουάν σας οδηγούν στον καρκίνο. Και το λέω έτσι απλά για να το καταλάβετε μερικοί. Ειδικά στο CLS, δείτε, διαβάστε έξω σαμπουάν τι λέει. Θα μείνετε άφωνοι. Το CLS οδηγεί στο πρόβλημα της γονιμότητας. Εξού και εξωματικές και όλα αυτά που κάνουμε τελευταία. Δεν είναι τυχαία η γεωμετρική πρόοδος και η αύξηση. Δεν είναι τυχαία η καρκίνη. Λοιπόν, με αυτό εδώ, επειδή είναι φυσικό προϊόν, μόνο βότανα, μπορείτε με ένα τηλεφώνημα τώρα στο 2310-225599. Οι πέντε που θα προλάβουν. Το ένα κάνει 18 ευρώ κανονικά. 18 ευρώ και 16 βότανα, μαζί με κερατίνη και μετάξι. Εάν τηλεφωνήσετε τώρα, παίρνετε 3 σαμπουάν, σε ένα ακόμα δώρο, 4, ένα προϊόν, όλα μαζί 25 ευρώ. Για 3 μήνες τουλάχιστον. Παραπάνω. Και παραπάνω. Παραπάνω, γιατί 2 σταγόνες βάζει από αυτό. Άρα. Ο γραμμένος που χρησιμοποιεί, ξέρει τι λέει. Και έχει μέσα βότανα. Δεδρολίβανο, εκουζέτο, τσουκνίδα, μόνο βότανα, έτσι. Φασκόμηλο, μέντα, φασκόμηλο, λεβάντα. Λεβάντα, έχει απίστευτα βότανα. Είναι φυσικό προϊόν, δεν είναι τεχνητό, δεν έχει χημεία. Και καλό είναι, κύριε Βελόπουλε, η συγκεκριμένη εταιρεία να βγάλει και ένα αφρόλουτρο. Το οποίο θα είναι ακριβώς το ίδιο από βότανα. Και όταν βλέπετε πολύ αφρό στο σαμπουάν, να ξέρετε μέσα έχει μια ουσία η οποία είναι επικίνδυνη. Έχει και σταθεροποιητές και επικίνδυνη ουσία αφρίζει. Είναι επικίνδυνο χημεία. Ένα τηλέφωνο τώρα. Φυσικό προϊόν, σαμπουάν. Δεν ξέρω, παιδί μου, πιο κοντά. Δεν ξέρω πιο κοντά, παιδιά μου λένε. Δεν ξέρω πιο κοντά, δεν το ξέρω καθόλου. Δεν έχουμε εικόνα από το σαμπουάν να το δείξουμε έτσι όπως είναι. Δεν το δείξαμε σήμερα καθόλου. Να το δω, αυτό εδώ είναι. Αγιορείτικες ευχές. Με βότανα του Αγίου Όρους, παρακαλώ. Δεν είναι ατυχαίο προϊόν. Μόνο βότανα. 2310-22-55-99. Τηλεφωνήστε τώρα. Παίρνετε 3 σαμπουάν σε ένα ακόμα προϊόν δώρο. 4 με 25 ευρώ. Τέλος. 18 κάνει το 1. Φίλες και φίλοι, να δείξουμε το σκίτσο Καψαμπέλη. Μπορούμε. Πρόταση Καψαμπέλη. Εγγυάστε την έξοδο των Έλληνων στρατιωτικών. Φυσικά. Όπως και την έξοδο από τα μνημόνια. Πολύ ωραίο ο Κουφογιώργος. Έξυπνο. Σε 2 λεπτά από τώρα, φίλες και φίλοι, ανάλυση φωτιά του Russia Today. Με βίντεο. Γιατί ο Πούτιν θα αναγκαστεί να χτυπήσει την Τουρκία. Όχι Βελόπουλος. Russia Today. Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα αναγκαστεί να χτυπήσει την Τουρκία. Σε 2 λεπτά από τώρα, απίστευτη εκπομπή, να τη δείτε.